Καλησπέρα. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Δεν αντέξαμε να κάνουμε την εισαγωγή. Συνέθισα δύο εβδομάδες τώρα. Συνέθισε πάρα πολύ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Θα σε κάνω να ξυνηθίσει από σήμερα, να ξέρεις. Επιθετικό τρέγια. Ήρθαμε πολύ όρεξη για ραδιόφωνο. Βλέπω δύο. Τα δύο τα πισία τα κατασπάραξες. Ένα ρε στη μέση το κόψα. Δηλαδή. Πώς τα λέτε εσύ Αριανή όπως θέλετε. Διπλά τα βλέπετε όλα. Δεν τα φάεις και το κόψεις στη μέση και τι, το άφησες μισό. Όχι ρε, τι? Μόνο τη γέμιση έφαγα. Τις άκρες δηλαδή. Πώς είναι οι κορυφές το κουρασά. Ναι. Τις άκρες τις γονείς δεν τις άφησα. Είδα δύο. Όχι, το άλλο το έδωσα δύο... στον Νίκο το Μοσχοβίτη, δεν το θέλει το παιδί. Το δαγκωμένο. Και λέω άσε να το φάει ο συμπέθερος. Τα δύο λείψα να είδα εγώ. Ναι, κατάλαβες. Για ποιο είναι τώρα το τρίτο. Ποιο τρίτο, δύο ήταν. Τα... Δύο ήταν, δύο ήταν, το παγαγό, ναι. Ναι, εντάξει, το ένα έξω είναι. Ένα έξω είναι ο κύριος Αγόρας, νομίζω ότι είναι... περιποιηθεί. Είναι λίγο δύσκολη η εικόνα μετά από 10 μέρες που έλειψα. Ναι. Δηλαδή γιατί... τέτοια ώρα, ρε παιδί μου, έριξα ένα το ψαρεματάκι μου, έπινα την περίτσα μου. Πού ήσουν, γιατί πες, γιατί εγώ από εδώ κοντά, πριν τα μουδανιά και νέα πλάγια φλογητά, έχουμε ένα κουπεδάκι. Ω, τέλεια. Και... νομίζα στο ενίκιο ήσουν. Όχι, όχι, πήγαμε εκεί. Με τον κήπο μας, με τα αυτά μας, με τις ρητσίνες μας. Περάσαμε πολύ όμορφα. Και είναι δύσκολο να αλλάξει λίγο η εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί τώρα βλέπω απέναντι τσιμέντα, οχταόροφες οικοδομές. Πάρα πολύ ζέστη στην πόλη μας. Από σήμερα ξεκινάει ένας μίνι καύσωνας, διήμερο, τρίμερο, μέχρι και το Σάββατο θα κρατήσει. Υγρασία πάρα πολύ. Ενώ είχα την άπλα μου, ρε φίλε. Next. Την παραλία, δηλαδή έβλεπε το μάτι όπου βλέπει θάλασσα. Όπου πήγαινε το μάτι, έβλεπε θάλασσα και ενωνόταν η θάλασσα με τον άλλο. Ναι. Την ώρα που έπεφτε αυτό, είναι ωραίο, δηλαδή. Αυτό είναι ωραίο δηλαδή. Ηρεμής. Ηρεμής. Χαλαρώνει η ψυχούλα σου, φίλε. Ξεφεύγεις από όλα τα προβλήματα της χρονιάς. Ναι. Γεμίζει η μπαταρία σου ενέργεια και πραγματικά αποβάλλεις ό,τι έχεις μέσα σου με αυτή την εικόνα. Βλέπεις την ηρεμία της, να μην έχει φουρτούνες, να είναι λάδι η θάλασσα. Γιατί, εγώ με το μόνο που ηρεμώ έβαλα το ίδιο παθαίνω κι εγώ για να δει και το έχεις, όχι με τη θάλασσα. Όταν μου πάρει στη θάλασσα, εγώ αγριεύω να σου πω, φοβάμαι. Είναι κίνδυνος για μένα η θάλασσα, δηλαδή όταν είμαι με πλοίο. Mm. Αλλά τα ίδια συναισθήματα πραγματικά, όπως τα περιέγραψες, έβαλα προχθές το 4-2 να δω. Και είχα τα ίδια συναισθήματα. Αγαλία, σου πώς το είπες. Α, έτσι. Τα περιέγραψες πολύ ωραία πραγματικά. Αυτό είναι ένα συγκριτικό, να ξέρεις. Ποιο? Αυτό. Δηλαδή. Το ότι σε οδηγεί, ρε παιδί μου, το ένστικτό σου σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στον οποίο έχεις να επιδείξεις ό,τι καλύτερο μέσα στη χρονιά. Τι είναι αυτό, ρε? Τα στοιχήματα. Είναι ανησυχητικό, να ξέρεις. Δηλαδή, θα μπορούσα να το δεχτώ αν μου έλεγες ότι με ηρεμεί, ρε παιδί μου, ξέρω. Με ηρεμεί η εικόνα, ας πούμε, μια όμορφη γυναίκα. Ναι. Που φαντασιώνομαι να την πάρω να φύγουμε ένα ταξίδι. Όχι, δίκιο είσαι αυτό. Σε ένα εξωτικό μέρος και να περάσουμε όμορφα οι δυο μας. Το άλλο που είπα για τη θάλασσα ισχύει πάντως. Ναι. Δηλαδή, όταν είμαι σε καράβι που δεν ανεβαίνω σε καράβι, φοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, πήγα πριν 2-3 χρόνια στην Τίνο, έτσι. Όταν ήμουν πάνω στο καράβι, ήμουνα πραγματικά. Φοβόμουν, ήμουνα, πώς το λένε, ρε παιδί μου, δεν ήμουν ήρεμος. Δεν την έχω τη θάλασσα. Δηλαδή, φοβάμαι, πώς θα το πω. Μάλιστα. Και αν ήσουν, ρε παιδί μου. Τι αν ήμουνα. Αστυνομικός. Και έπρεπε να κάνεις έρευνα στον Ουρουάν. Ναι. Δεν θα ανέβαινες. Θα έκανα σαν τους εισαγγελείς. Θα παρετιόμουν. Παρέτηση. Βάλτε με τρογονόμο. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις. Όταν έχεις ένα σταθερό μισθό. Ναι. Ιδίως αυτές τις χρονιές που περνάμε αυτό. Το... Ναι, θα έλεγα σύνταξη. Είναι λαχείο να έχεις. Εθελούσε. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Το γνωστό σου. Οπότε θα το σκεφτόσουν πάρα πολύ. Τι έγινε όσο έλειπα. Ωραία, μια χαρά. Εδώ πέρα και με τον Στέλιο που ήταν βασικός πυλώνας των εκπομπών, ο Στέλιος. Δηλαδή, όποτε μπορούσε ο Στέλιος, ήταν ο Στέλιος. Αλλά εντάξει, έφερα και φίλους Αριάνους. Έγιναν καλά. Τα μάθα γιατί ήρθαν δεκάδες μηνύματα. Δεκάδες, καθημερινά. Δηλαδή, ήθελα να κλείσω. Συγχαρητήρια. Είχα 10 GB. Είχα προσφορά με 5 ευρώ, 10 GB. Και το φόρτωσα, ρε παιδί μου, γιατί και η μικρή ήθελε να βλέπει YouTube αυτά να ερευνήσει. Δεν είμαι Κοσμοτέ. Στην Vodafone. Ούτε. Με την εισάτοπον απαγωγή έμεινε μία, δεν λέω. Ναι, τέλος πάντων. Σοβαρά σε αυτή να είσαι, σε αυτή την τελεία. Χρόνια, ναι. Α, μπράβο. Και ερχόταν συνεχώς μηνύματα. Ότι. Τι έγινε και πότε θα έρθει. Πότε θα γυρίσει. Ναι, γιατί άρεσε, έγινε η εκπομπή. Καλά, τις μισές μέρες. Παιδιά, λέω, λείπουμε. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη.
Τις μισές μέρες ήταν ο Στέλιος. Πάλι Άρης ήταν η κουμπί. Γιατί ήταν Άρης. Γιατί και ο Στέλιος. Ο Στέλιος. Το Στέλιο τον έχει του χεριού σου. Όχι. Επειδή. Καταρχήν με το Στέλιο. Ναι, sorry. Επειδή είναι χαμηλών τόνων. Είναι. Και είναι ευγενικό παιδί. Είναι και είναι και ευγενικό παιδί. Ναι. Δύο πράγματα θα σου πω. Αν ήταν από την Νεάπολη θα ήταν άλλο. Καλαμαριά. Με το Στέλιο καταρχήν όποτε φωνάς και το ξέρει κι εσύ. Δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση με το Στέλιο. Εντάξει. Δεύτερον, πραγματικά γιατί το άκουσε με τώρα. Προφανώς δεν τι άκουσε εκπομπέ με Στέλιο. Και το είπα και στον αέρα, ναι. Έχει πολύ τρέγιας. Πέταξε και μία για τον Ηρακλή, για τον Άρη, κάτι σφήνες. Αμάν. Πρόσεξε λίγο. Αμάν, ο Στέλιος ο Παντωνίου. Ο Στέλιος, λέω Στέλιο, τι είναι αυτό, Στέλιο. Ήταν συμπαραγωγός. Το ξέρω. Μία ολόκληρη χρονιά το στην εκπομπή που έκανα εδώ, Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Α, το ξέρω αυτό. Οπότε ένα φροντιστήριο ή εκτρέγιας είχε γίνει στο Στέλιο Παντωνίου. Ναι. Αλλά είναι χαμηλών τόνων. Είναι καλό παιδί, ρε παιδί μου. Είναι καλό παιδί. Είναι ψυχούλα, πώς να σου εγώ πω. Εγώ και το λέω και δεν το λέω επειδή δεν βοηθάει και θα το επαναλάβω σε αυτό που κάνει. Είναι εκπληκτικός. Είναι αξιέπαινος. Δηλαδή, ο Άρης το έχω πει. Ο οικογένεια τώρα δεν έχει Παπαντονίου Στέλιου. Παπαντονίου δεν έχει ανάλογο παιδί. Να ξέρεις, τρέχει μόνο εκτιμώ. Το ένα site μόνο. Γιατί τον εκτιμώ. Γιατί είναι μόνος, με την παρέα κάποιων παιδιών. Αυτοδημιούργητος. Είναι μπράβο, είναι αξιέπαινος. Είναι δραστήριος και ό,τι έχει κάνει ως και τώρα. Και δουλεύει έτσι, δεν έχει μόνο. Δουλεύει και, κάνει, και το site και δεν δουλεύει. Ήρθε το παλικάρι έξω από την Τούμπα μία μέρα, μόλις από λίγο ψαρτό. Μου λέει Τάσο, λέει το και το. Ναι. Θα με στηρίξεις. Το θυμόμουν εγώ από παλιά το παλικάρι. Παρακολουθούσα λίγο και την πορεία του σαν ασκούμενος δημοσιογράφος κτλ. Τον ξεχώρισα πραγματικά. Ναι. Του λέω φυσικά. Θα έρθει, το λέω μία χρονιά μαζί μου. Ωραίος. Ήρθε το παλικάρι, έκανε το αγροτικό, το όμορφο, ωραία. Έτσι όπως είναι ευγενικός πάντα, κάλυπτε το ρεπορτάζ, ήξερε τα πάντα δραστήριος. Και εκεί που θα ρίξει τη σφίνα, τι ρίχνει, μια χαρά τη έρχεται τη σφίνα. Εγώ τον περίμενα μετά από ένα χρόνο δίπλα μου να λέει παραπάνω, αλλά είναι από την Καλαμαριά, ήταν από την Νεάπολη. Καμιά πολύ, καμιά ευκαρπία. Κανα κορδελιό, άμα ήταν, θα σε έλεγα. Τι είναι από την Καλαμαριά, μαμά μπέικον δηλαδή, δεν έχει. Δεν είναι τώρα, άλλο να είσαι. Και όλοι στην Νεάπολη τι είναι, σκοτώνω. Όχι ρε παιδί. Με τα φυσεκλίκια. Εσύ, άλλο να είσαι από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι. Άλλο τώρα από τη Δυτική. Είπαμε, μαμά Μπέικον είναι λίγο αυτή. Στο κέντρο βέβαια, στο είναι λίγο. Ναι, για να μην παρεξηγηθούν και τα παιδιά από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, έχει και εκεί τα λάνια του μάγκε, αλλά η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει άλλη φήμη, όπως και το κάνουμε τώρα. Ναι. Αυτό εννοώ δηλαδή. Ναι. Δεν λέω κάτι ωραία, κακό. Ο Στέλιος είναι μια χαρά και ήταν εδώ, σου επαναλαμβάνω, στις μισές εκπομπές, έτσι. Αφού είπαμε, είναι το νούμερο. Είναι η πρώτη αλλαγή, είπαμε. Το νούμερο. Πάντα έψαχνα πρώτα το Στέλιο και αν δεν μπορούσε ο Στέλιο για το παιδί, εντάξει. Μπορούμε να τον έχουμε και κάθε μέρα εδώ, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Τα βοηθάει και κάνει. Έχει και άλλα πράγματα. Έχει και την κοπέλα του. Έχει δουλειά. Έχει το site. Δεν είναι κανένα. Δεν είχε κοπέλα. Γιατί να μην, αν δεν βρει ο Στέλιο, ποιο θα βρει εγώ. 27-28 χρόνο παλικάρι, ωραίο παλικάρι, μια χαρά. Καταρχήν είναι 36. Εντάξει, άστο παιδί. Τα 27 χρόνια σε 36, το μια χαρά που το είδες. Μια χαρά είναι, μοιάζει και το Βιερίνι. Άμα πιέσεις βγει στο φως, το μια είναι καλό. Μια χαρά είναι, μακάρι. Σαν το Βιερίνι είναι. Το Βιερίνι μοιάζει. Λίγο στο πρόσωπο, το μοιάζει λίγο. Το Φραγκίσκο Μανέλη μοιάζει. Άσε τώρα, ρε. Έλα. Αυτό άμα γίνει, αυτό άμα έρθει. Αυτό άμα θα δει στην ηλικία μα. Αυτό είναι άλλο. Θα είσαι τον Μπάγκαλο. Αυτό είναι άλλο. Εγώ στο λέω. Εμεί λέμε τώρα αυτό που λέμε. Το θα δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι και χειρότερο, μπορεί να είναι και καλύτερο. Τώρα μια χαρά παλικάρι. Ο φίλο ο Αλέξανδρο. Αυτός που έκανε τα βιντεάκια. Ναι, ο τρελός. Από το Κατάρ νομίζω. Φοβερός. Το Κατάρ. Φοβερός. Αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, ο Μάνο νομίζω, αλλά το Κατάρ φαίνεται. Φάνηκε ότι είναι παοξής, εντάξει. Φάνηκε. Εντάξει. Το στέλνει πάρα πολλά χαιρετίσματα. Να είναι καλά. Στην εκπομπή, σε ένα σε μένα. Καλώς ήρθες, Τάσο. Καλή εκπομπή. Δεν λέω, λέει, καλό χειμώνα. Τι καλά, γιατί λέει, έχει ακόμα καιρό για σένα. Ναι, εσύ έχεις και τον Άγουστο. Η πρώτη περίοδος της άδειας. Τέλειος. Έχει άλλη μία. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα λοιπόν στο Κατάρ, αν θυμάμαι καλά, Κατάρ. Είναι εκπληκτικός ο Αλέξανδρος με τα βιντεάκια που κάνει. Δεν στα στείλα, ρε φίλε. Όχι τα βιντεάκια, τι κάνει το παιδί. Η δουλειά του είναι εκεί. Είναι η δουλειά του εκεί. Όχι, αδάκι, δηλαδή. Είναι η δουλειά του εκεί και νομίζω, επειδή δεν μπόρεσα να μιλήσω πολύ με τον Αλέξανδρο, από ό,τι μου είπε, με έριξε μια σπόντα, λέει, ένα μισή μήνα λέει, βλέπω μόνο την οικογένειά μου του χρόνου. Αλλά έχει. Ναι, προφανώς για να είναι εκεί αξίζει και τον κόπο να είναι. Προφανώς ναι, αλλά οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Σίγουρα. Έχει 50 βαθμούς καθημερινά. Εντάξει. Έχω το φίλο μου στο Ομάν, οπότε ξέρω. Χωρίς κλιματιστικό. Ο φίλος ήταν στο Ομάν. Αυτό στο Κατάρ πρέπει να είναι. Δεν είναι κοντά πολύ, μην νομίζεις. Δεν ξέρω. Είναι με το αεροπλάνο, είναι μια. Να μας πει. Δεν είναι και πολύχνη Νεάπολη. Εντάξει. Να μας πει, νομίζω είναι κανένα 2-3 ώρες με το αεροπλάνο. Νομίζω. Ή το Ντουμπάι. Θα σε γελάς τώρα, Κατάρ Ντουμπάι είναι δίπλα. Ας μας πει. Στο Ομάν, να πάει, στο Ομάν, Αλέξανδρε. Στο Κατάρ, αυτά που λέμε. Τι, 30 με 40 δευτερόλεπτα διαφορά έχει το Ιντερνετ. Κάτσε το πει. Θα το επιβεβαιώσω. Ναι, είναι στην Ντόχα. Στην Ντόχα είναι, στο Κατάρ.
Ο Τόχα ήταν του Άρη, ναι. Αυτός ο... Δεν μπορείς να βγεις έξω, με λέει, τα μεγάλα γιατί... προσόντα. Δεν μπορείς να βγεις έξω γιατί και... ποιος είχε μεγάλα προσόντα. Ο Τόχα. Τι είναι ο Τόχα. Παλιός ο παίκτης του Άρη, ο Κολομβιανός. Και εσύ που ξέρεις ότι είχε μεγάλα προσόντα. Λέγανε ότι είχε πολύ μεγάλα προσόντα. Αυτοί που τα όχι. Λέγανε τα είχαν δει. Ναι. Ναι. Δημοσιογραφικό είναι αυτό. Μιλάμε για πολύ, λέει, μεγάλα προσόντα. Για πάρα πολύ μεγάλα. Να φανταστώ ο μεγάλο δημοσιογράφο του Άρη τα είχε δει. Πρόσεξε, πέρασα σήμερα από όλες τις εκπομπές και στο τέτοιο είναι μία ώρα με Τσαλτίδη. Μου. Ναι, μία ώρα με Τσαλτίδη μου. Α, ναι. Μόνο ο Τσαλτίδης είναι μεγάλο δημοσιογράφος του Άρη. Δηλαδή αναφέρθεις, γιατί... αναφέρθεις στον αέρα να ξέρεις. Τι αναφέρθηκε, φίλε. Κάτι είπε, εγώ δεν είπα όνομα. Α, εσύ αναφέρθηκες, εσύ αναφέρθηκες στον αέρα. Το Ομάν λέει είναι μία ώρα, λέει, από εδώ. Μία ώρα, αεροπλανάκι μία ώρα, να υποθέσω έτσι, ναι, ωραία. Πάντως μετά από το φίλο από την Πάτρα που είναι και εθνικός στην ομάδα που μας ακούει, ναι. Έχουμε και τον Αλέξανδρο από το Ομάν. Και το ναι. Ντουμπάι λέει είναι 20 λεπτά με αεροπλάνο. Κατάρε ο Αλέξανδρος. Στο Κατάρ. Στο Κατάρ. Το Ομάν είναι ο δικός μου, ο Κώστας. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λαράκι. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους τους παιδιά. Να είναι καλά και ωραία τα βιντεάκια. Και όπου μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Αυτά τα πόσταρες εσύ τα βιντεάκια ή όλα. Έκανα δύο πόσταρα, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, μην το κάνουμε. Τα καλύτερα. Εντάξει. Δεν Καραγκιός Μπερντέ. Εντάξει. Πόσταρα αυτό με το Σούπερμαν. Το ήταν ωραίο, πραγματικά ωραίο, έξυπνο. Και ανέβασα ένα στην ιστορία, στο story, ρε παιδί μου. Α, στο story, στο Instagram. Αυτό που είμαστε μαζί με τα αμάξια που χορεύουμε. Και αυτό ήταν ωραίο. Ναι, ναι. Στο Instagram, έχεις Instagram. Στο Facebook. Α, story στο Facebook, πώς να το είδα, σοβαρά. Έχει, έχει. Και Instagram έχω, βέβαια. Και Instagram. Ναι, βέβαια. Οι εγκόμενες έχουν συνήθως. Έχω γύρω στους 19.000 ακόλουθους. Στο Instagram. Βέβαια. Τι λέει, ρε φίλε. Δηλαδή, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Έβγαλα τα αποθυμένα μου, γιατί στις 5.000 ξέρεις το. Στο Facebook, στο Facebook σταματάει. Ναι, σταματάει. Ναι. Ναι. Εκτός αν κάνεις group. Πώς να κάνεις γκρουπάκι. Ναι. Ο Σταύρος νομίζω έκανε. Ναι, 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 σαν σελίδα ναι, δηλαδή, και το κάπως λέγεται. Λοιπόν, μπορείς να είσαι σωστές. Λοιπόν, έχουμε πολλά θεματάκια να πούμε. Έτσι, έτσι. Εντάξει, έχουμε τα, έχουμε, έχουμε τα μεταγραφικά. Έχουμε πολύ κρύο, τη μεγάλη κόντρα μεταξύ της ΕΠΟ. Δεν σε χτυπάει αυτό τώρα σοβαρά. Τώρα όχι καθόλου. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε, πάμε, να τα συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Care Class, ο φίλος μας ο Βασίλης. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης μας. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας. Μαγειρεμένες με ελληνικές αλλά και μεζογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα σπέσια ελαχριστά μυδάκια μας. Τι κάνουμε, Ζάχο, στα μυδάκια, τι προσέχουμε, αγόρι μου. Τρίχα, νομίζω. Την τριχούλα. Βγάζουμε τριχούλα από το μυδάκι. Mm-hmm. Εντάξει, βάζουμε το λεμονάκι, το αλατάκι, το πιπεράκι μαζί με το ζουμάκι με την καυτερή πιπεριά. Τα ισάκι. Το βάζουμε μέσα στο κέλυφος με το μυδάκι και κάνουμε αυτό. Λατς βαντάμ, το καταπίνεις, ρίχνεις και ένα σφινάκι τσίπουρο από πάνω και είσαι ο καλύτερος του χωριού. Απογειώνεστε λοιπόν γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας τύψα, ραταβένα Care Class, αλλά και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης δετσίνας, σούζου, τσιπουρού και δροσερής μπύρας. Η ψαροταβέρνα Care Class έχει ιστορία από το 1938 στην πόλη μας και βρίσκεται στην Θεμιστοκλή Σοφούλη 76, δίπλα από το Σάρκ στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ, γράψτε και πάρτε εγκαίρως για να κλείσετε τραπέζι, γιατί γίνεται ένας πανζουρλισμός στο βίο μας του Βασίλη. 23 10 4 13 2 30 23 10 4 13 2 30, για την ψαροταβέρνα Care Class. Να πούμε μια καλησπέρα και στον καλό μας φίλο υποστηρικτή της εκπομπής από το Θες Πλήσιμο, του φίλου μας τον Λευτέρη, ο οποίος έχει κάνει νέο κατάστημα μετά του Ευόσμου, στην Μοναστηρίου 146, το οποίο λειτουργεί από εχθές, από ό,τι έχω πληροφορίες. Ένα μοναδικό πλυντήριο αυτοκινήτων self-service, που μπορείτε όλοι να πάτε για να δείτε τι εκπληκτικές εγκαταστάσεις έχει και τι άψογη. Πού είναι, πού είναι, θύμισε μου, θύμισε μου. Μοναστήριο 146. Ναι. Λοιπόν, και τι άψογη εξυπηρέτηση μπορείτε να έχετε από τα υπερσύγχρονα νέα μηχανήματα για self-service πλήσιμο αυτοκινήτου. Μοναστήριο λοιπόν 146, self-service πλήσιμο αυτοκινήτου. Από το Θες Πλήσιμο, το φίλο μας τον Λευτέρη, μία επίσκεψη θα σας πείσει για το τι σας λέμε. Αυτά και με τους καλούς φίλους υποστηρικτές της εκπομπής. Να πούμε ότι μετά το πρώτο break, νομίζω ότι επειδή δεν είμαστε χαλαρά, θα δώσουμε γραμμές μετά τις 9.30. 23, 10, 2, 7 και 3, 8. Εσύ βασικά θες να σχολιάσεις, γιατί έλειπες.
Τώρα ναι. Σε αυτά που γίνανε αυτές τις διαβούμενες, εμείς τα έχουμε πει όλα τώρα. Εντάξει, έχουμε... Δεν έχει και τίποτα ο Άρης σήμερα. Επειδή δεν ήθελα λίγο να ερεμήσει το κεφάλι μου και το μυαλό μου από όλα, δεν διάβαζα. Δεν έβλεπες τίποτα. Θα σε ρωτήσω κάποια πραγματάκια να μου πεις. Θα... Αυτό είναι το καλύτερο όταν πας. Ναι, με γιατί σήμερα έτσι. Πρώτη μέρα εκπομπών τέλος πάντων. Εντάξει, διάβασα κάποια πραγματάκια. Για τον ΠΑΟΚ θα ρωτήσεις εμένα. Για τον Άρη θα ρωτήσω. Α, για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ τα ξέρω. Για πες, θα, εγώ θα σε ρωτήσω. Για τον Άρη. Να πούμε για τους καλούς φίλους ακροατές ότι για την ώρα μπορούμε να έχουμε μηνυματική επικοινωνία πληκτρολογώντας FM. Αφήτε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-222. Επαναλαμβάνω, FM κενό, το μήνυμά σας στο 54-222. 0,62 αναμήνυμα, 50 λεπτά δηλαδή ουσιαστικά το μηνυματάκι σας. Πού είναι αυτό? Α, λοιπόν, υπάρχει ραδιοκάλυψη του Λίμπερο 107 και 4 στην Χαλκιδική, από τους 107 και 4 είναι το γνωστό. Στο δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμωνικό κόλπο, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, υπάρχει κάλυψη μέσω Space 92,2. Επαναλαμβάνω, δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμωνικός κόλπος, Καβάλα και Βόρεια Θάσος, κάλυψη μέσω Space 92,2. Πώς δεν είναι και Βόρεια Μακεδονία, πάλι καλά. Δράμα, υπάρχει κάλυψη μέσω Radio Sound 93 και 8 των FM. Μπορείτε να μας ακούτε εφόσον βγαίνετε εκτός νομού Θεσσαλονίκης σε αυτές τις συχνότητες που σας είπαμε. Τα νέα δεν είναι καλά όσον αφορά αυτή την πανδημία. Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα, να πούμε και τρία πραγματάκια γι' αυτό. Βέβαια το ποσοστό είμαστε στο 0,4, είμαστε πολύ χαμηλά, είναι εντάξει. Στο χαμηλό ακόμα. Να πούμε ότι στο 0,8 πάμε... ξεκινάνε πιο αυστηρά μέτρα, πάρα πολύ αυστηρότερα μέτρα. Αλλά βάλανε ήδη αυστηρά. Πήγα να μπω σε ένα προποτσίδικο και μου λέει με μάσκα. Λέω τι λες. Ναι, λέει ναι. Μάσκα. Και... Καταστήματα αλιανικής, αρτοπία, φαρμακεία. Σε όλους τους κλειστούς χώρους. Τώρα θα πούνε μάλλον και στις εκκλησίες θα, λογικά, θα επιβάλλουν εντάξει, τη μάσκα. Και ανάλογα τα κρούσματα και τα λοιπά, πώς θα πάει η υπόθεση αυτή, θα δούνε γιατί μην νομίζω ότι είναι μακριά το να ανοίξουν τα σχολεία. Σεπτέμβριος, κανένας μήνας είναι, δεν είναι παραπάνω. Οπότε να δούμε τι μέλη γενέστε και με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα βρεθεί το εμβόλιο, να το κάνουν τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες αυτοί που κινδυνεύουν. Όχι μόνο στην Αγγλία και στην Ρωσία. Τι βρήκαν εμβόλιο? Το εμβόλιο της Οξφόρδης, πώς το είπαν? Σοξφόρδης, στην Αγγλία. Αφού λέει το βάζαν στους ανθρώπους, λέει το δοκιμάζαν ήδη. Ναι. Δεν ξέρω τι. Κοίταξε τώρα. Από το... Αυτά ξεσπίνουν το εκνευριστικό. Ακούς μία μέρα, λέει κάτι και μετά το παρατάνε. Δηλαδή σου κάνουν την, την περιέργεια, την, να έχει την αδειμονία να μάθει και την άλλη μέρα δεν λένε τίποτα. Εντάξει, πά, καλά. Θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι να γίνει να... Για να το κλείσουμε το θέμα, δεν χρειάζεται να το λέμε. Το έχουμε. Λοιπόν, επειδή και άκουσα τώρα πριν έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει lockdown, όπως λέγεται. Ούτε μια ολοκληρωτικό, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι και αυτό ο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα τέλος πάντων. Από του δύο τρει, όχι. Ένας με γυαλιά, δεν θυμάμαι το και το στο να πεις δεν το θυμάμαι. Είπε ότι. Καλά, το λογικό είπε ότι ακόμη και να πάμε στα. Ναι. Όπως ήμασταν τότε, δεν θα γίνει lockdown με τίποτα. Δεν μπορεί, θα πάμε έτσι με τις μάσκες, με αυτά, με τα μέτρα που ισχύουν τώρα, λίγο πιο εντατικά και λίγο πιο εδώ βλέπω, σφιχτά. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε lockdown. 57 σήμερα τα νέα κρούσματα. Είναι πολλά. Αυτούς ενδιαφέρει τώρα αυτό που άκουσα, λέει τα ορφανά να μην, πάνω, ναι. Να μην πάνε στα 50. Τα ορφανά ούτε 10 είναι. 18 κρούσματα έτσι. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 11 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 7 στην Καβάλα, 2 στη Λευκάδα και από ένα Αχαΐα, Εμαθία, Κιλκής, Κορινθία, Δωδεκάνησα και Ροδόπη. Εντάξει. Να δούμε. Παιδιά, λίγο προσοχή. Λίγο παραπάνω προσοχή. Βέβαια, αυτό που λέγανε ότι το καλοκαίρι ψοφάει ω και τέτοια ήταν μύθος. Δεν ισχύει. Πρέπει λίγο πάλι την ατομικότητά μας όσον αφορά τον καθένα ξεχωριστά να την προσέξουμε. Λίγο τα χέρια να πλένουμε παραπάνω. Όχι στο πρόσωπο, μάτια, μύτη, στόμα κυρίως. Όσο είμαστε έξω. Και μάσκα σε κλειστούς χώρους και κρατάμε αποστάσεις. Καλά, αποστάσεις νομίζω δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Εντάξει, δεν γίνεται. Έχει μια γραμμούλα ένας φίλος. Πάμε. Πήρα στον πάρο πάντως λίγο, αποστάσεις. Δεν υπάρχει. Καταρχήν, όταν ζητάμε και κόσμο στα γήπεδα, ναι. Δεν μπορεί να τον έχει τον άλλο. Εντάξει, δεν θα είναι και κολλητά, αλλά δεν μπορεί να τον έχει τον άλλο τώρα δύο μέτρα από το ένα από τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι δύσκολο να τηρηθούν κατά να γράμμα. Ξέρουμε τι λέμε. Κατά γράμμα ό,τι ζητάνε, αλλά όσο περισσότερο. Για τι αποστάσει, τα άλλα συμφωνώ. Για τι αποστάσει δεν μπορεί να τηρηθεί αυτό το πράγμα. Όσο
περισσότερο. Μέσα στο λεωφορείο, ρε. Είναι δυνατόν να έχει δύο μέτρα απόσταση. Λέει πέντε άτομα θα είναι μέσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό βάζει μάσκα. Δεν γίνεται. Ναι. Αλλά βλέπει και μερικού δεν βάζουν μάσκα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μα. Καλησπέρα. Δεν περιμένουμε. Εντάξει. Καλησπέρα, καλή. Ωραία, πάμε να κάνουμε. Πάμε κατευθείαν διάλειμμα. Να πούμε λίγο τα αθλητικά και να ανοίξουμε τι γραμμέ. Έτσι και να ανοίξουμε γραμμούλε. 23-10-287 και 3 οκτάρια σε 3-4 λεπτάκια από τώρα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα, συντροφιά, παρέτσα μαζί μέχρι και τις 11 όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 τον FM. Εμείς μέχρι να πούμε εδώ με τον Ζάχο τα δικά μας θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Εσείς μας ακούτε και όσοι φίλοι αποφασίστε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή για να πείτε τα δικά σας θεματάκια, τη δική σας άποψη, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-287 και 3 οχταράκια ή ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε. FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222, μόλις 0,50 λεπτά η χρέωση, μισό ευρουλάκι δηλαδή. Πολλά χαιρετίσματα στέλνουμε στον φίλο μας τον Περικλή τον Βασιλιάδη, μας ακούει από τη Γερμανία, από το βορρά της Γερμανίας, από το Αμβούργο. Καλή εκπομπή να έχετε. Τάσο λέει και Ζάχο, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά λέει. Χαιρετίσματα. Ναι, του ΠΑΟΚ. Πάει. Τι συμφιντάξει. Πάω ξάκι το παλικάρι. Γεια σου, Περικλή. Το Αμβούργο δεν ανέβηκε. Το κατέστρεψε. Πολλά χαιρετίσματα και σε μια άλλη περιοχή τη Γερμανία. Το φίλο μα τον Γιώργο τον Ιακωβίδη από την Στουτγκάρδη. Το ξεκόλα. Στέλνουμε τα φιλιά μα και στην μακρινή Μελβούρνη, στο Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Το άλλο το παλικάρι που μας ακούει από το κλαμπ ΑΟΚ Μελβούρνης. Ο Θόδωρος πρέπει να έρχεται όμως. Πρέπει να είναι Ελλάδα. Είδα και εγώ οικογενειακό ότι ναι, ξεκινάμε. Αεροπλανάκι τον είδα, οπότε πρέπει να είναι εδώ. Έγινε και ξανά lockdown στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εντάξει. Ναι. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Για να δούμε τι δώρο θα σου φέρει ο Θόδωρος. Τι να φέρει ο Γιούφτος. Λοιπόν, καλό κουράγιο και στα αδέρφια της Αυστραλίας και σε όλο τον ελληνισμό. Έτσι, κουράγιο, παιδιά. Εμπόρα είναι και θα περάσει. Εμείς θα βγούμε νικητές, όχι αυτός ο βρωμοϊός, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία. Έχει γραμμούλα. Πάμε να πάρουμε τη γραμμούλα. Δεν είπαμε τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτές οι εκπομπές οι καλοκαιρινές. Εντάξει, πάμε στον κόσμο. Εγώ γουστάρω πιο πολύ να βάζει τα θέματα ο κόσμος. Βρέση. Αυτές οι καλοκαιρινές εκπομπές. Να πω ότι είχε αγωνιστική κίνηση, να πω εντάξει, να πούμε τίποτα. Όταν έχει, ανοίγουμε 10 και. Ας μιλήσει ο κόσμος, εντάξει. Εγώ έλεγα πας και θέση γιατί έλειπες δύο εβδομάδες. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε. Αν δεν θα έχει γραμμές, θα πούμε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Από Καβάλα παίρνω. Γεια σου, Τάσος. Τάσος. Όχι. Όχι, Μιχάλης από Καβάλα. Γεια σου, Μιχάλη. Μας παίρνει ένα Τάσος από Καβάλα. Καλησπέρα. Όχι, Σταύρος είναι εκείνος. Έλα Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη. Για ένα πρόβλημα πήρα να πω, γιατί είμαι στο δρόμο κάθε βράδυ ναι. Και ακούω ρε παιδί μου, πάω δράμα και δεν βγαίνει ο σταθμός. Δράμα θα το βάζει 93 και 8. 93 και 8, το βάζω, δεν βγαίνει. 92 και 2. 92 και 2 Καβάλα. Ναι. Ξεκινάω, φεύγω από Καβάλα ναι. Και στη δράμα δεν βγαίνει, χάνεται. Μάλιστα, δεν ξέρω τι. Βάζω 93 και 8 το sound. Ναι. Ναι. Αν ακούει ο Χρήστος ο Κιώσης, θα στείλει ένα μήνυμα εδώ στο site του. Αυτά είναι. Στο chat του Λίμπερο να μας ενημερώσει. Ναι. Θα ακουστεί 10 λεπτά περίπου. Ναι. Και μετά θα κάνει διαφημίσεις. Και δεν έχει καθόλου. Περίμενε. Άκουσε. Χωρίς να ξέρω τώρα από αυτό που είπες το τελευταίο, κοίτα, λογικά γίνεται αναμετάδοση. Άρα όταν έχει διαφημίσει ο σταθμός, εκεί, ο radio sound, πώς λέγεται. Οι διαφημίσεις είναι του σταθμού εκείνου. Δηλαδή θα παίξουν ό,τι ώρα θέλει εκείνος. Γι' αυτό βλέπεις κόβεται. Μου λες εκεί που ακούω κόβεται και μπαίνουν διαφημίσεις. Σωστό. Απλά. Χάνεσαι όμως τώρα εσύ. Χάνεσαι εσύ, Μιχάλη, όμως τώρα. Δεν ακούγεσαι. Μιχάλη, μας ακούς? Μόλις το είπα. Ακουγόταν ότι οι διακοπές. Μην τον κλείνεις, γιατί. Όχι, δεν τον κλείνω. Αν μας ακούει ο Μιχάλης, περιμένουμε λίγα δευτερολεπτάκια. Μπας και μπορέσει να μιλήσει το παιδί. Αλλιώς θα έπεσε ο Μιχάλης. Ξαναπάρει πάντως έπεσε, είναι έτσι. Μιχάλης. Όταν υπάρχει αναμετάδοση. Έτσι. Δεν είναι, προλογικά υπάρχει και εκεί ένας οικολήπτης ο οποίος βάζει τις καθορισμένες ώρες που έχει ο εκεί σταθμός. Mm-hmm. Όχι ο Λίμπερο φυσικά, έτσι. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Έκανε ο ΠΑΟΚ την πρώτη του μεταγραφή. Ναι, από ό,τι ακούγεται. Στέφαν Σβάμπ. Σβάμπ. Έτσι λέγεται. Σβάμπ. Σβάμπ. 29χρονος Αυστριακός, πολύ καλό το βιογραφικό που διάβασα,
Είπαμε αμυντικό χάφι είναι αυτός. Αρχηγός της, της Rapid Βιέννης. Αυτό σημαίνει ότι έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα. Ή είναι ο πιο παλιός. Ήταν ο πιο παλιός, ένα από τα δύο. Έξι χρόνια ήταν. Από το 2014 λέει ότι ήταν στη Rapid Βιέννης. Για μια ομάδα είναι αρκετά χρόνια. Ευχαρίστησε με ένα post που έκανε στο Instagram και τους οπαδούς και την ομάδα και τους διοικούντες της Rapid Βιέννης. Αυτό σημαίνει ότι τέλος από τη Rapid Βιέννης, είναι πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά θεωρούμε παίκτη της οποιαδήποτε ομάδος αυτόν που υπογράφει συμβόλαιο, βέβαια, και παρουσιάζεται επισήμως από την εκάστοτε ΠΑΕ. Πάμε στις γραμμές και θα πω 3-4 πραγματάκια. Όχι, ένας φίλος άλλος είναι σίγουρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνουμε? Γεια σου, είπα Μπρίζα. 1-0-1 το έδινε ότι θα πάρεις τηλέφωνο. Γιατί, Ζάχο μου? Γιατί ήρθε ο Τρέγιας. Τι έχεις κανένα παράπονο δηλαδή? Όχι ρε, όχι. Και χθες πήρες εξάλλου, γιατί πλάκα κάνω. Παράπονο δεν έχω από κανένα, ρε. Τι παράπονο έχω? Δεν είμαι, νομίζω ότι δεν κάναμε κανένα εμπάργκο. Όχι ρε, τι εμπάργκο, χθες δεν πήρες? Δεν έχω άκουσε, τώρα πέραν της πλάκας, πλάκα έκανα εγώ, αλλά δεν έχω τέτοια θέματα, ούτε είμαι επαγγελματίας, οπότε δεν με ενδιαφέρουν αυτά σοβαρά. Άμα θες το πιστεύεις. Α, θες το. Μπορεί να μην το πιστεύεις. Μα επειδή σε πάμε, δεν σε παίρνουμε. Ρε. Άμα έσουν κανένα θηλυκό με 5 νούμερο σουτιέν. Τι θα γινόταν? Ξέρεις πως θα τον ενδιέφερε. Ποιο να? Εσένα. Αυτό να, 1-0. Θα με ενδιέφερε η. Έλα, ρε. Όχι, άμα. Άντε, να μην το. Κάτσε ρε Παπαπρίζα. Αν ήμουν έτσι όπως το λες, ούτε θα με ενδιέφερε αν θα με έπαιρναν τηλέφωνο όπου ήθελα. Άμα ήμουν έτσι όπως με περιέγραφες, ό,τι ήθελα πουλούσα. Όχι. Α, δεν κατάλαβες τι. Όχι εσύ, βρε. Α, αυτό. Αν μια ακροάτρια, λέω. Δεν ήταν ο Παπαπρίζας. Α, έτσι. Και ήταν αυτή που γούσταρε στην Blue Sky που είδε. Και είχε κανένα πεντάρι. Δεν χρειαζόταν πεντάρι, μια χαρά ήταν. Και τις καμπύλες και τα αυτά και τα ξέρουν. Αυτή την αγαπάω ακόμα. Και έπαιρνε σε μένα, α πούμε, και δεν έπαιρνε σένα. Τάσο. Όχι, αυτή την αγαπάω. Αν ακούει, την αγαπάω. Τι είπες, εκτός του Σαχλαμά? Ναι, αλλά αυτό ισχύει για όλους εκτός του Σαχλαμά. Α, Σαχλαμά είπες. Σαχλαμά άκουσα. Είναι πολύ καλή φίλη. Είναι πολύ καλή φίλη. Αλλά πάμε, Κώστα. Ναι. Λοιπόν. Ναι, γιατί εμείς λέει, κάποιοι λέει τα λένε σαν δημοσιογράφοι. Ναι. Δεν ξέρω. Μερικοί ακούνε με τα νύχια και τις φτέρνες μου. Εντάξει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ακούνε. Ο Σβάμπ έκλεισε δηλαδή. Ποιο? Αυτός ο... Εκείτα τώρα, όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή. Αλλά εγώ βαστάω μικρό καλάθι. Εγώ, ναι, βέβαια. Το πιστεύω ότι θα έρθει ο άνθρωπος. Αλλά αν δεν παρουσιαστεί, δεν είναι επίσημα. Θα υπογράψει μέσα, μετά μιλάμε όμορφα. Αυτό ακριβώς, αυτό. Πάντως, σαν χαρακτηριστικά, είναι αυτά που ίσως ήθελα από πέρσι ο δικός μας. Μιλάμε, έχει πολύ καλή σωματοδομή. Θηρίο. Και τις δύο περιοχές παίζει. Και γκολ βάζει και ασίς δίνει και τρέχει και μαρκάρει. Και καλό σουτ έχει. Γύρω στα 6-7 γκολ κάθε αγωνιστική. Έχει διάφορα. Κάθε αγωνιστική. Κάθε χρονιά, συγγνώμη. Αγωνιστική περίοδο. Ναι. Εντάξει. 51 γκολ σε 250 μάτς έχει στην εξαετία. 51. Ναι, και είναι χάφ, έτσι. Είναι καλό. Είναι χάφ άνθρωπο. Όχι, καλό, είναι πολύ καλό. Ναι. Άμα βάζει 50 γκολ σε 29 χρονών, δηλαδή όριμο. Ούτε να πετά τα μυαλά του, ούτε να είσαι τελειώματα. Στο γήπεδο όλους. Ζάχο, σαν τα μπαν τα τελειώσατε, τι κάνατε? Τα πληρώσαμε, τα μπαν ξεμπαν. Τελείωσαν όλα και του Ντουρμισάη. Όλα. Του Ντουρμισάη δεν χρωστούσαμε, ρε φίλε. Τι χρωστούσαμε, για τον Ντουρμισάη χρωστούσαμε. Είχε καταδίκη, σε είπα για αυτό. Ναι, γιατί ναι, έχεις δίκιο. Είναι σε κρεμοδικία βέβαια αυτό, έτσι. Οπότε αυτό σε ρωτά, γιατί άμα δεν τελειώσει και αυτό, πώς θα το κάνει? Βέβαια, δίκιο έχεις. Μα δεν άκουσα. Άκουσε, γιατί το εφόσον άκουγε χθε που πήρε τηλέφωνο, εγώ το σχολίασα αυτό χθε. Δηλαδή λέει, φέρετε από τον Άριο τι λένε. Όχι τι λένε, αυτό είναι γεγονό ότι κάπω περνάει σαν να έχουν τελειώσει. Δεν είναι τελειώσει. Περιμένουν την τυπική μεν, αλλά το ότι είναι οκ τα πράγματα. Αρχική. Όσο δεν έρχεται, φυσικά δεν μπορεί να κάνει μεταγραφέ, έτσι. Του πλήρωσε. Όχι, αυτή σήμερα δεν μπορεί να κάνει ωραίε μεταγραφέ. Ναι, αυτό ισχύει. Εσεί μπορεί να τελειώσατε με του παίχτε. Ναι. Να καθάρισατε που λέω λόγο, αλλά όχι, πρέπει να αυτό. Πάρετε και την έγκριση από εκεί και του Ντουρμισά να τελειώσει. Βέβαια, δίκιο έχει. Γιατί αυτή είναι τετελεσμένο, είναι απόφαση του Ντουρμισά, δεν είναι. Ναι, απλά του Ντουρμισά, ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Άρης έχει πάει στο ΚΑΣ γι' αυτό και αυτό σημαίνει ότι είναι σε κρεμοδικία. Δηλαδή, όταν λες ότι είναι σε κρεμοδικία, στην ουσία πάβει να ισχύει η ποινή, έτσι.
μέχρι να εκτελεστεί. Αυτό ισχύει. Αυτή τη στιγμή έχετε μια καταδίκη. Ναι. Εσείς προσβάλλατε την καταδίκη. Ναι. Πήγατε στο ΚΑΣ. Εγώ έτσι το ξέρω. Τώρα, άμα ισχύει κάτι διαφορετικό. Μέχρι δεν ξέρω, να είμαι. Τελειώσει το ΚΑΣ, δεν ισχύει ούτε η καταδίκη. Πάντως σήμερα, σήμερα το βράδυ. Τώρα που, σε αυτό έχεις σήμερα το βράδυ τώρα που μιλάμε. Δεν μπορεί να κάνει ο Άρης μεταγραφή. Αυτό είναι σωστό που λες. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω το Τασούλη μου. Τι για το μέλλον. Θα την κάνεις εσύ. Εγώ δεν φεύγω, ρε. Δεν φεύγω. Εγώ δεν πάω διακοπές. Άκουσε με. Εγώ δεν πάω. Θα λείπω έτσι κάποιες μέρες που θα είναι εδώ ο Τάσος. Μία-δύο μέρες. Έτσι καμιά μεμονωμένες. Δεν θα λείψω. Εγώ δεν πάω. Θα υπάρχει το ανάλογο πινελίκι. Δυστυχώς για εσάς δεν φεύγει. Εντάξει, μπορεί να φύγω. Άκουσε, μπορεί να φύγω. Εμάς η δουλειά μας εδώ και μένα και Τάσου, η δουλειά μας σε εισαγωγικά τελειώνει τέλος Αυγούστου. Δηλαδή για την επόμενη χρονιά δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εδώ, εντάξει. Έτσι. Δεν είναι. Ό,τι και να λέτε εσείς τώρα, ό,τι και να λέμε, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είμαστε. Η δουλειά σας σεζόν πάντως δεν τελειώνει φέτος καθόλου. Όχι, η δουλειά μας εννοώ η αγωνιστική χρονιά όπως είπες και εσύ. Τελειώνει 31 Αύγουστο 31. 31 Αυγούστου. Φέτα κανονικά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό σου είπα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι. Καλά, δεν κόδεκα. Εγώ πιστεύω, για να κλείσουμε αυτό, Κώστα, να πάρουμε τις άλλες γραμμές. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή εδώ με τον Ζάχο, Ράδιο Μαρμίτα, θα υπάρχει μέχρι να πάρει τίτλο ο Άρης. Εντάξει, μέχρι άλλη μια χρονιά δηλαδή. Άλλη μια χρονιά, εντάξει. Θα το υπόστομα, άλλη μια χρονιά. Τα φιλιά μας, για χαρά. Να σε καλά. Άσε με λίγο αυτό να το πω σοβαρά, γιατί ο κόσμος και εμένα μου λέει, προφανώς και εσένα, θεωρεί δεδομένα κάποια πράγματα. Μην θεωρείτε δεδομένα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα, παιδιά, εντάξει. Τώρα μπορεί να λέτε εσείς και. Εμείς είμαστε εδώ, φιλοξενούμε. Ό,τι πει ο σταθμός. Ό,τι πει ο σταθμός. Εμείς το καθορίζουμε. Ή μπορεί να αποφασίσει κάτι άλλο σταθμός. Δεν είμαστε εμείς. Πραγματικά δεν είναι στο. Δεν είναι χρόνο μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, εκπομπή ο Τρέγκας με τον Τζαλτίδη. Και αυτό μπορεί να μπορεί να, γίνει, να κάνει ο Ντρούλινγκ με τον Ζαγόρα. Λέμε. Εντάξει, ναι. Απίθανο. Καλά, ο Ζαγόρα. Δεν κάνουμε άλλον εκπομπή. Εντάξει, λογικό είναι κιόλα. Αυτό είναι πραγματικά. Δεν έχει. Στην τηλεόραση έκανε παλιά ο Γιώργος. Στο Μέγα. Δεν θυμάμαι. Έκανε μόνο του ή με άλλον. Δεν το θυμάμαι. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση αυτό στο Ωμέγα. Ωμέγα TV, έτσι. Ωμέγα TV, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό, ναι. Πραγματικά. Τον θυμάμαι. Δεν μήνυμα ο Γιώργος, τον θυμάμαι ναι. Σαν τέτοιο, αλλά δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι κουστούμια, τέτοιο γραβατίτσα, ναι. Βέβαια. Εντάξει, είναι ωραίο παλικά. Ναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, το καλύτερο τα Σάρα, λέει ο Καρλέτο, ο φίλος μας, είναι ότι ο Σβάμπ έχει αριστερό πόδι και βρωμόσουτο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στον Καρακαρτούναρο. Ποιο είναι, εσένα λέει. Εσένα κοιτάει. Εσένα λέει. Εμένα λέει. Τα σου εμένα λες, συγγνώμη. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί θα έλεγε χαιρετίζοντα σε σένα. Καρτούν, δεν καρτούν. Μα εγώ το λέω ότι με καρτούν. Μα το καρτούν είναι δικό σου, ρε. Ναι, ρε, το λέω. Δικό ρε. Σου όρος. Δικό μου, δε, εντάξει. Μπαστούνόβλαχε. Και μαζί με ξέρω, κάτι λέει ότι είσαι στον αέρα. Έστειλε, άκου τώρα τι βλάκα είναι. Γιατί είναι βλάκα και κρυόκολο Σουηδό. Ο Χριστόδουλο ο Μαρίνο. Δεν βγαίνει άλλο. Άκου να σου πω τώρα. Ο άνθρωπο ήρθε και θα κάνει δύο μήνε διακοπέ εδώ στην Ελλάδα. Αλλά άκου να δει τι καρτούν. Αυτό κι αν είναι καρτούν. Μου στέλνει φωνητικό μήνυμα 4 δευτερολέπτων την ώρα που είμαι στον αέρα. Και το γράφω εγώ από κάτω. Βάλτο να παίξει 4 δευτερολέπτων. Και το γράφω. Και, όχι, είναι επικίνδυνο αυτό. Ναι, και γράφω κάτω. Είμαι ο Νέρ. Και μου λέει, το ξέρω ρε μπαστούνόβλαχε. Άκου τώρα δηλαδή πόσο βλάξ μπορεί να είναι ένα άνθρωπο. Το ξέρει ότι είμαι στον αέρα και μου στέλνει φωνητικό μήνυμα. Ναι. Τι ομάδα είναι? ΠΑΟΚ είναι. Αλλά αγαπάει και τον Άρη λίγο. Γιατί έπαιξε στον Άρη. Δεν ξέρω, εντάξει, το θυμάμαι. Πολύ πόλο, πόλο. Και στον Πάο και στον Άρη. Τον θυμάμαι. Τα φιλιά μας στο φίλο το. Τον θυμάμαι, τον θυμάμαι το Σουηδό. Το Χριστόδουλο. Σουηδό ο και... Λάσο. Ναι, τώρα πάρουμε τις γραμμούλες για να τα λέμε και όλα. Λοιπόν, κάτσε εδώ πιο βαράει. Με στέλνει μήνυμα τώρα ο Ξεκόλας, ο Γιώργος. Άκου τώρα. Τον έχουν για πολύ έξυπνο παιδί. Για, τον COVID τόσα χρόνια στη Γερμανία, επιχειρηματίας. Ναι. Όλους επιχειρηματίες τους κάνεις στη Γερμανία. Επιχειρηματίες είναι. Εντάξει. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά δεν θέλει το παιδί. Ναι. Και μου στέλνει μήνυμα αυτό εδώ. Δε. Είναι από το παδικό φόρουμ της Rapid για τον Σβάμπ και είναι στα αυστριακό-γερμανικό τέτοια, ναι. Ρε! Θεωρεί ότι ξέρεις γερμανικά προφανώς. Ρε μπαστούνόβλαχε, ρε βλαχοτραβόλτα, είναι δυνατόν να διαβάσω εγώ γερμανικά? Και τι μου γράφει από κάτω? Αν θες να μεταφράζω. Αφού ξέρεις το ξέρω γερμανικά. Google Translate. Φίλε, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, χαιρετίσματα στην Ολλανδία. Έρχονται από το φίλο μας τον Ανέστη. Μου στέλνει αυτός γεια σου Τάσαρε. Καλησπέρα από Ολλανδία. Μπλέξαμε λέει με το καρτούν το σημείο. Ποιος είπε εγώ? Ο Ανέστης. Ποιος είναι ο Βλάχος? Και μου στέλνει συμφωνία λέει με Ολυμπιακό για τον Μπισάη και γελάει.
Για να, για να πάει ιδανικό στη Λάρισα ο Ντουρμισά και γελάει από κάτω, γιατί είχε γίνει το θέμα τότε. Ναι. Το εξηγήσαμε, βγήκαμε, ναι, το εξηγήσαμε στον κύριο Ζαγόρα. Εντάξει, το... Λοιπόν, εδώ μου λέει ο, ναι, ο Κοσμάς. Ο... Σ' αγαπάει, λέει, και σε σαλιάρι του Καρλίτου. Να ξέρεις. Ναι, εντάξει, σαλιάρι είναι το προσωνύμιο, έτσι. Ένα παοξέ μου το κόλλησε και το υιοθέτησα εγώ. Λοιπόν, δημοσιογραφική εκπομπή έκανε, λέει, στο Μέγα ο Γιώργος ο Ζαγόρας, ναι, με συνεντεύξεις. Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό πραγματικά. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι. Δημοσιογραφική εκπομπή. Πιο συνεντεύξεις. Παλιά από εμάς που κάναμε τη Μαρμίτα πρέπει να ήταν. Βέβαια, βέβαια. Εμείς πότε κάναμε, 6, 7, 8, 9, εκεί, ναι. Ο, και, και 5 κάναμε, και το 5 κάναμε. Από 5 νομίζω σε τέλη 9. Τέλειο τα λέμε. Εγώ έφυγα τέλη 9, αρχές του 10. Σταμάτησε. Εσύ είχατε σταματήσει πιο μετά. Λίγο νωρίτερα, yeah, πρώτα ο Νίκος, λίγο αργότερα εγώ, ωραία, και λίγο αργότερα εσύ. Πάμε στις γραμμές. Ναι, ήμασταν και πιο νωρίς βέβαια, έτσι. Ναι. Πάμε. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Έλα. Ναι. Γεια σου. Έλα, γεια σου, παιδιά. Για χαρά. Καλησπέρα. Γνωστή φωνή. Ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε. Έλα, με αναφέρατε προηγουμένως. Στο. Με αναφέρατε προηγουμένως ο Τάσος από την Καβάλα, μου παρεξής. Α, γεια σου, είπα. Τάσος από Καβάλα, είναι Σταύρωση. Τάσος από Καβάλα. Υπάρχει και Σταύρος. Εντάξει. Πάω ξύς από Καβάλα. Ναι, ότι υπάρχει Τάσος από Καβάλα. Γεια σου, Τασούλη. Έλα ρε Τάσο, πάμε. Τάσο, εγώ έστειλα από τον Ζάχο χαιρετίσματα, να ξέρεις πολύ τις διακοπές. Ναι, ναι, ναι. Το άκουσα. Δύο φορές. Έτυχε τη φάση που πήρες, το άκουσα. Το άκουσα, ωραία. Ναι. Απλά, τώρα το πω, μου δίνεις καλή πάσα. Όταν λείπει ο Ζάχος και κάνω εγώ εκπομπή, Αριανός δεν παίρνει. Βέβαια, όταν λείπει ο Ζάχος, για να λέμε, εντάξει, την αλήθεια, εγώ... επειδή κάνουμε. Φέρνω και πάω. Εντάξει, τώρα περισσότερες φορές θα φέρω το Γρηγόρη το άτομο, ναι, που είναι ο υπασπιστής, ναι, του Μάκη, ναι, του Μανάβη. Ναι, ναι, ή θα φέρω τον πρόεδρο από την Κρίνη, τον Νίκο. Φέρε Αριανό ή να δεις. Ποιο να φέρει. Εσύ έφερε Παοξίο, σου έλειπα. Ο Στήλιο τι είναι. Εντάξει, δημοσιογράφο ο Στήλιο. Εντάξει. Τάσο. Τι να φέρω, ένα. Ναι. Όταν και ο. Τάσο, τι... περίμενα ένα λεωσόρε, Τάσο. Ναι. Ένα Τάσο. Ναι. Τι να φέρω, δηλαδή. Από τη θύρα 4 άτομο, ξέρω κάποιον για να φέρω. Ποιο να φέρω. Όχι. Ποιο να φέρω. Δεν έχει φίλου Παοξίου. Αυτό μου λε. Σκοφόρο σε Γερμανία, ρε. Θα φέρω. Άκου. Ναι. Στον αέρα το λέω. Ναι. Επειδή μου πάει κόντρα, sorry, ναι, ρε Τάσο, λίγο. Θα φέρω τον φίλο μου, ακούει τώρα. Ναι. Το Χρυσόστομο που, ναι, είναι και ατακαδόρο, είναι παοξή. Φίλο μου δουλεύει. Αυτό που δουλεύατε στο μικροβολικό μαζί. Μπράβο, αυτό. Αυτό είναι Βιτάμ. Τι λε, ρε. Αυτό είναι Βιτάμ. Άκου, Χρυσόστομο. Αυτό είναι Βιτάμ. Άκου, πάρε τηλέφωνο, Χρυσόστομο. Θυμάμαι κάτι είχε γίνει και το είχα χαρακτηριστεί. Κάτι μήκε πει και τον είχα χαρακτηριστεί. Χρυσόστομο, πάρε τηλέφωνο. Έλα, Τάσο, ναι, πάμε. Σ' ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Χρυσόστομο, συγγνώμη, αλλά κάτι είχε πει αυτό και σε χαρακτηρίζει. Δεν σε ξέρω, μπορεί να είσαι ο καλύτερο. Έλα, έλα, Τάσο. Με το πιο αλάνι. Αλλά αυτό έλα και το συμπολίτη που είπε προηγουμένω για το ράδιο. Ναι. Στη Δράμα το 93 και 8 δεν εκπέμπει συνέχεια. Α, μάλιστα. Κάποιε ώρε. Τώρα θα είναι από 9 μέχρι 10. Μετά κόβεται. Εντάξει. Μπράβο, ρε Τασούλη. Καλά. Ναι, εντάξει, και διάφορα. Κάποιε ώρε θα λέω. Βέβαια το παιδί. Ωραία, ωραία. Το εντάξει. Πρωί του Κωστή δεν τη δείχνει. Όταν από τι 10 Μπατμανίδη και μετά να δει με τον Κόλκα. Μάλιστα. Τότε ξεκινάμε. Μάλιστα. Λογικά κάνει κάποιε ώρε δηλαδή. Μα λε ένα μετάδοση. Ναι, άλλα μπράβο. Κάποιε ώρε. Δεν πάει. Εντάξει. Λογικά έχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα ξεκινάτε να υπερπώνετε με πισία. Μετά πάτε στο Τζαχλαμά. Ποιο είσαι ποντιακά. Εγώ είμαι πόντιο. Αλλά δεν γνωρίζω. Τσαχλαμά είναι το Αριάννη, ρε παιδιά. Οι πόντι λέγανε πίσω με το Αριάννη. Αριάννη, φίλε. Ψοφάω για Αριάννη, φίλε, και δεν για πες το λίγο ξανά πώς το είπε. Ναι, το Αριάννη το ξινόγαλο. Ναι, σωστά. Σωστά. Σωστά, Αριάννη. Είναι νερό με γιαούρτι. Δεν είπα όμω τζαχλαμά, είπα σαχλαμά. Αυτό είπε για τον Ασλαμά, ρε. Άσο, ναι, ναι, άλλοι είπαν επειδή είπε εσύ, Τάσο, γι' αυτό. Ναι, αγορινά μου, ναι, ναι. Η παλιά πόντι έτσι το λέγανε. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Πίσω, δηλαδή, πίσω θα πει φέρε. Όχι, φέρε, κάνε μάλλον. Κάνε ένα τσακάκι. Πισία, τα πισία τι θα πει δηλαδή. Εγώ είμαι πόντιο, δεν ξέρω. Πισία είναι τα πιτάκια, ρε παιδιά. Τα πιτάκια, ναι. Μάλιστα, ωραία. Έχει μέσα τα πιτάκια. Άλλοι τα κάνουν σκέτα και τα τρώνε με ζάχαρη. Θα με κάνετε να βγάλω τον Ιβάν Σαββίδη που ξέρει άπτε τα ποντιακά να μα τα πει. Αλλά πώς θα τα μεταφράσει, τα πω ρώσικα. Σίγουρα, όπως θα τα μεταφράσει του Αυστριακά του τέτοιου. Ντά. Έλα. Τασούλη, τρέξτε το λίγο, έχω άλλες τρεις γραμμές. Τώρα. Καλώς, παιδιά, δεν πρόλαβα να μιλήσω, θα ξαναπούμε αργότερα. Έλα, μωρέ, πες, εντάξει. Στον χώρο, παιδιά, ξέρετε πώς βρήκε δουλειά. Ρωτάσου, εγώ. Ξέρετε πώς βρήκε δουλειά. Για πες. Ήταν στη Γερμανία με Έλληνες δικούς μας, κάτω σε ένα τραπέζι και παιδιά λέει καμιά δουλειά να βρούμε από εδώ εκεί και ήταν ένας γιατρός Έλληνας παοξής. Και του λέει τι δουλειά ξέρεις να κάνεις. Από το νοσοκομείο ξέρεις, όχι. Λέει. Δεν πειράζει, λέει, έλα να με βρεις στο τάδε νοσοκομείο. Μάλιστα. Και την έβαλε τέλος πάντων άνθρωπος σε μια δουλειά.
Το έχει πει ο ίδιος, το έχω ακούσει εκπομπή. Ωραία. Καλώς. Έγινε τα σούλη. Αυτά παιδιά χαιρόμαστε να ξαναλέμε. Καλά. Έγινε τα σο. Καλό βράδυ. Ο Αλέξανδρος μας κάνει τα βιντεάκια. Τι είπε. Και εμένα. Έκανα έτοιμα φιλία στο Ζάχο, λέει, εδώ και μέρες, δεν με δέχτηκε. Παοξίδες λέει, δεν δέχεται. Πού σε δέχομαι, έχω πάνω από 100 έχω. Αλέξανδρος Σαμαράς. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Δεν, και δεν κοιτάω. Του στείλει ένα μήνυμα. Άκουσε με, δεν κοιτάω. Τώρα θα δείξω τον Τάσο για να μην νομίζει. Για να μην νομίζει, ναι. Θα δείξω. Δεν θα πει. Έχει καμιά 800 αιτήματα φιλία. Ναι, δεν κοιτάω, φίλε. Δεν τα κοιτάω. Γύρω στα 500 χρόνια. Εντάξει, θα το δω και θα σκοτώ, γιατί όχι. Ναι, έχω πάνω από 100 φιλία. Αλέξανδρος Σαμαράς είναι δέξου τον. Αυτό λέει. Σαμαράς. Ναι. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, ξεκόλας, σταμάτα να στέλνεις μηνύματα, πάρε τηλέφωνο και πες τα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να διαβάζω ένα λογαριασμό στη Μύκονο με 60 άτομα παρέα. Τι λογαριασμό στην? Ναι, 60 άτομα παρέα. Με τα προϊόντα που πήρε. Άμα δεις τη μήνυμα μέσα, ρε φίλε, είναι δυνατόν να διαβάσω. Μή... Να, κοίτα το, είναι δυνατόν να διαβάσω. Εντάξει. Δύο σελίδες δεν μπορώ να διαβάζω. Πάρε και κάντα λίμπα, όπως λες. Καλησπέρα Τάσο και Ζάχο. Χρήστος από το ασπρόμαυρο Μόναχο. Πολλά φιλιά δώσει το Ζάχο. Ο Χρήστος, τον άκουσα. Τον άκουσα τον Χρήστο. Και ο φίλος συμπέθερος είμαι, έτσι. Συμπέθερος έτσι είμαι. Με είπε συμπέθερο. Α, Χρήστο δεν είναι έτσι. Νευρίασε. Και ο φίλος ο Κοσμάς. Το μόνο που προβληματίζει λέει είναι ότι βγαίνει πρώτη φορά εκτός Αυστρίας, λέει ο Σβάμπ. Και ότι εδώ οι άμεσοι είναι πιο σφιχτές. Καλή εκπομπή και χαιρετούρε στο Ζάχο. Τι έγινε, όλοι οι παοξίδες αγαπάνε, ρε μεγάλε. Ο τέτοιος είναι Αριανός ο Κοσμάς. Κοσμάς Αλχαζίδης. Α, όχι, ναι, τον έχω φίλο στο Facebook. Να, που είπε, το ξέρω το παιδί. Άκουσε. Μιλάμε και όταν κάποιος. Εσύ βλέπεις και τον τοίχο μου. Mm. Όταν κάποιος δεν βρίζει ή δεν λέει χαζομάρα, χαζομάρα εννοώ βρισιά ή κάτι μη κόσμιο, φυσικά μπορεί να λέει το οτιδήποτε έτσι, πάντα με επιχειρήματα. Δεν σβήνεται κανένας. Έτσι. Πάντα το. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, έχουμε δύο γραμμές. Πάμε και πάμε και στο διάλειμμα, έτσι. Γιατί... Καλησπέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου. Είμαι στον Άρα τη Θεσσαλονίκη, ΣΑΚ Νέα Σμύρνη. Νάτο, Χέρκουλε. Γεια σου, Ρερακλή. Γύρισε ο ξάδελφος, γύρισε. Γεια σου, Ρερακλή. Γύρισε ο μάχημος. Γύρισε. Γύρισε ο Νταμπλούχος. Ο Νταμπλούχος. Του είπα του Ζάχου και προχθές που δεν ήσουν, ναι. Επειδή ακούγεται ότι θα πάρει ο Άρης τον Μπαλοτέλη. Αν είναι έτσι, να του δώσουμε εμείς το Βράνιες, εσείς τον Παύλο Γκαρσία και να πάρουν τίτλο στο MMA. Κοίτα, ο Άρης ούτε τον Εργοτέλη δεν μπορεί να πάρει. 3-2 έχασε στον Κύπρο. Τον Μπαλοτέλη θα πάρει, ρε φίλε, σε παρακαλώ. 3-0 έχανε στο 52 από τον Εργοτέλη. Είδες πως θα θυμάται όλα του Άρη. Και ο Μπαλοτέλη, ρε φίλε. Για το λέμε τώρα. Λοιπόν, επειδή λέγατε ποιον θα φέρετε από τη θύρα 4, να φέρετε το Τζαμάλ που τον έχω γνωρίσει και προσωπικά και είναι εξαιρετικός. Ο Κώστας έχουμε κάνει πολλές εκπομπές. Τώρα είπες ένα όνομα που πραγματικά μπορώ να τον φέρω, τον Κώστα του Τζαμάλ, γιατί τον ξέρω και ήταν πολύ είναι πραγματικά και τον αδελφό μου, πιο πολύ τον αδελφό μου ξέρει, αλλά και εμένα. Γίνεται πραγματικά πάνω. Ναι, τον Κώστα μπορώ να τον φέρω κι εγώ. Είναι κουμπάρι με τον Γρηγόρη του άτομο που κάναμε τις εκπομπές 2 χρόνια. Και τον είπα μια μέρα τον Γρηγόρη να το φέρει, αλλά δεν μπορούσε. Ο Κωνσταντίνος είχε κάποια θεματάκια το παλικάρι. Τώρα είναι καλά, όλα καλά. Κάποια μέρα θα το φέρουμε όμως εδώ πέρα τον Κωνσταντίνο. Να τον φέρουμε. Έχω και εγώ το τηλέφωνο, να το πάρω τον Τζαμάλ. Εγώ να έρθει μια μέρα, μόλις μπορέσει. Πολύ έξυπνος άνθρωπος, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Λοιπόν, για τον παίχτη που λες, Τάσο, τον Αυστριακό. Ναι. Μου είπε ένας φίλος Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει πολύ στοίχημα και τα παρακολουθεί αυτά. Εγώ δεν έχω ιδέα. Μου είπε ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Μάλιστα. Έτσι μου είπε τώρα. Τι να σου πω, αυτά μου είπε, αυτά σου λέω. Κοίταξε λίγο. Τα πάντα θα κρυθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φίλε Ηρακλή, και φυσικά θα παίξει τεράστιο ρόλο για μένα η προσαρμογή του ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Τάσο, εγώ αυτά με τις προσαρμογές δεν τα πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Ο παίκτης που είναι παίκτης μπαίνει μέσα και στα πρώτα 20 λεπτά δείχνει τι είναι. Εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Ναι. Αλλά χρειάζεται, νομίζω, μία πίστοση χρόνου για να εγκλιματιστεί και να μπει στο πνεύμα της ομάδος. Που είχε φέρει ο ΠΑΟΚ κάποτε έναν Αργεντίνο, τον Γκάμπς. Πώς δεν το θυμάμαι. Μπράβο. Ο άνθρωπος στα 20 λεπτά έδειξε τι ήθελε. Τον είχα δει. Εγώ θυμάμαι όμως και τον Μάρτενς που έπαιζε 10 χρόνια στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και ήταν αρχηγός στην Αλκμαρ και δεν εγκληματίστηκε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Είδα και ένα Μπερμπάντοφ που πέρασε. Το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσεως και δεν άγγιξε. Με κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι χρειάζεται. Παίζει ρόλο και η προσαρμογή και ο χρόνος προσαρμογής, η πίστοση χρόνου που θα δοθεί στον παίκτη και αν μπορεί και να εγκληματιστεί. Ομάδας, ναι, εντάξει, μετά, γιατί άλλο η Ελλάδα, άλλο η Αυστρία. Και κάτι τελευταίο, ναι. Μια και περιμένει και κόσμος, ναι. Επειδή η θεματολογία τώρα λόγω καλοκαιριού που λέτε κι εσείς είναι free λίγο. Mm-hmm. Λοιπόν, για να το ψάξετε, εχθές ο πρόεδρος της Λευκορωσίας έκανε μια καταγγελία σε συνέντευξη τύπου. Εμείς εδώ δεν μάθαμε τίποτα. Και τι είπε?
Είπε ότι εντωμεταξύ η Λευκορωσία δεν είχε εφαρμόσει lockdown στον κορονοϊό. Παίζαν κανονικά και ποδόσφαιρο, ναι. Ναι. Το μόνο πρωτάθλημα που παίζονταν κανονικά. Ο άνθρωπος κατήγγειλε ότι τον πλησίασαν άνθρωποι από το Δουνουτού και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να του δώσουν δάνεια για να αντιμετωπίσει την κρίση του κορονοϊού. Και στο τέλος όταν τους ρώτησε, αυτή είναι η καταγγελία του, όταν τους ρώτησε μας δίνετε δάνεια με τι προϋποθέσεις και η μόνη προϋπόθεση που του έβαλαν ήταν να κηρύξει τη χώρα σε καραντίνα, σε lockdown. Σόπα έφερε. Ψάχτε το να δείτε. Σόπα. Αυτό παιδιά, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Γεια σου ρε Ρακλή. Να είστε καλά. Μακάρι πραγματικά να ισχύει αυτό και να είναι μύθος ρε φίλε. Μακάρι να σωθεί ο κόσμος. Μακάρι. Εγώ το λέω μέσα από την ψυχή μου. Έχει τρεις γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Να σας πω. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος. Να σας πω, δεν μου λες ρε σε τάσο, αυτό το σβάμ δεν το παίρνουμε πρώτα με ένα τριήμερο δανεισμό να τον δοκιμάσουμε. Κάνουμε τρεις μέρες. Να το πάρουμε για τρεις μέρες πανικό να το δοκιμάσουμε ρε παιδί μου πρώτα. Μα μπορείτε να το πάρετε. Ναι, να δούμε αν μας κάνει, να δούμε αν μας κάνει και μετά να κάνουμε κοινό δελτίο αυτό, να τον έχουμε μαζί με τη Rapid Viennis για 6 μήνες ας πούμε για να είμαστε καλυμμένοι. Κατάλαβες τι γίνεται, είναι ωραία τα συστήματα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε γιατί είναι ο δικός άνθρωπος στην ΕΠΟ. Οπότε... Ναι, τρεις μέρες θα νικώ να το δοκιμάσουμε τον άνθρωπο, να δούμε πώς περπατάει, πώς κάνει, να το βγάλουμε και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Ο δικός μας άνθρωπος στην ΕΠΟ που δεν μας δίκασε και μας έστειλε στον Ναι, αυτός. Λοιπόν, κοίταξε, και άμα δούμε ότι δεν γίνεται τίποτα για να μην να λέμε, ας πούμε, μετά από 6 μήνες το ρεπορτάζ έλεγε τότε έτσι. Δεν φταίω εγώ που έλεγε το ρεπορτάζ τότε έτσι. Και θα κάνουμε, κάνουμε κολοτούμπες. Καμία κολοτούμπα δεν κάνουμε. Ενώ τότε με πάθος στηριζόμαστε και λέγαμε όχι, τον πήραμε εμείς τον Τουρμπιστάι. 400 χιλιάρικα, είπα και το νούμερο. 200 χιλιάρικα. Τον αγοράσαμε τον Τουρμπιστάι. 200 χιλιάρικα με οψιόν αγοράς. Σκασμό βγάζει. Τον καταλαβαίνω, εντάξει, τον καταλαβαίνω. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία τα τριήμερα. Τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο, εντάξει, είναι που δεν ασχολείται με τον Άριο. Τριήμερα. Ο Στραβοστόμης ο Παοκτής για τον Τρούλικα. Εμείς δεν τον αποκαλέσαμε ποτέ έτσι όμως. Βγήκε και μας έλεγε και Στραβοστόμη κλασικό Παοκτή. Φαλιάρα Τρούλικα, εγώ δεν μιλάω ποτέ έτσι όμως. Ναι, λοιπόν, Φαλιάρα Τρούλικα. Και ναι, προπαγάνδα σφαπ ναι, σφαλιάρα. Είναι. Φαπ σφαλιαρούλα. Σφαλιαρούλα είναι. Άκουσε. Εγώ ποτέ δεν επιτίθω. Άκουσε με λίγο. Επειδή πρόσεξε. Να δει κάτι. Τέλειωσε και μετά θα μιλήσω. Επειδή εσύ έχεις αποδεχτεί μέσα σου το Γιουσουρούφ, αφέντη Γιουσουρούφ για το Μαρινάκι. Λοιπόν και δεν θέλεις να το πεις απ' έξω και το φέρνεις από εδώ και το φέρνεις από εκεί. Αυτό μόνο που ήθελα να καταφέρω είναι δικαίωμα σε κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά μην μας περνάτε και για τρελούς. Μην θέλετε να μας βγάλετε. Ωραία, όταν τελειώσει θα μόνοι σας, αυτό αναιρείστε όταν εσύ ο ίδιος λες ότι το ρεπορτάζ έλεγε τότε έτσι, ξέρεις τι μου λες Τρούλινγκ, ότι οι ρεπόρτερ του Άρη μας λέγαν ψέματα. Όχι φίλε, λέω ότι δεν ήξερα το ρεπορτάζ. Αυτό λες. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εκτίθεστε συνεχώς. Καλά, εντάξει. Με το μυαλό σου βέβαια. Και με το μυαλό. Η πραγματικότητα. Με το μυαλό. Με το μυαλό μας. Τι άλλο θες να γίνει. Τι άλλο θες να γίνει. Με το μυαλό σου. Τι άλλο. Πριν δύο εβδομάδες ήταν ο Ματέο Γκαρσία. Ωραία, τελείωσες. Όταν τελειώσει θα μιλήσω κι εγώ. Ναι, τελειώνω. Πριν δύο εβδομάδες ήταν ο Ματέο Γκαρσία. Τώρα ο Τουρμισάη. Μία σφαλιάρα πίσω από την άλλη. Δηλαδή αυτό το Γιουσουρούφ, φαίνεται Γιουσουρούφ που κάνει στο Μαρινάκι. Δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε και να μας πείτε ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Δικαίωμά σας είναι να το κάνετε. Τι θέλετε. Εμείς σας γουστάρουμε. Αυτό ακριβώς αυτό. Προφανώς δεν άκουσε την απάντηση. Μέχρι την Ολλανδία δεν έφτασε η απάντηση μου. Εγώ λέω ότι είναι έτσι όπως τα λες. Που δεν είναι, αλλά λέω ότι είναι. Μιλάς εσύ για Γιουσουρούφ και για σου Γιουσουφάκια μιλάς εσύ. Εσύ μιλάς για Γιουσουφάκια. Φυσικά θα μιλήσω. Που ήσουν 12 χρόνια Γιουσουφάκι του Ολυμπιακού. Να μιλήσεις κανένας άλλος. Κοίταξε, επειδή αυτό το ξέρω το... Τα δικά μας, και τα δικά μας. Γιατί ο Άρης γιατί ήταν, γιατί 12 χρόνια, αυτός με ποιο τέτοιο το λέει, για τον Τουρμισάη, αυτό είναι. Ένα λεπτό, για να τα πάρουμε. Ήταν δανεικός, θέλετε, εγώ πάω με τη δική σκέψη, ήταν δανεικός ο Τουρμισάη. Άρα όποιος είναι παίρνει δανεικό, είναι Γιουσουφάκι, έτσι. Όχι ρε φίλε. Τριήμερα. Είναι. Τα τριήμερα. Άκου, εγώ με τη δική σας λογική θα πάω. Όποιος παίρνει δανεικό, είναι Γιουσουφάκι, ναι ή όχι. Όχι ρε φίλε. Αλλά όταν είναι δανεικός, όχι. Να ξεκαθαρίζουμε καταρχήν. Αν είναι δανεικός, όχι είναι Γιουσουφάκι. Γιατί εμείς λέγαμε ότι ήταν δανεικός. Γιουσουφάκι είναι αυτός που μας πουλάει τρέλα ενώ κάνει μαχαμοχαμπέτια με την άλλη ομάδα, μας το παίζει ανεξάρτητο. Γιουσουφάκι είναι αυτός που 12 χρόνια χάνει στην Τούμπα και έρχεται εν ενεργεία
Εκτός αν είναι ψέμα. Να κάνουμε κανένα συμβόλαιο τριήμερο. Το επόμενο τριήμερο συμβόλαιο. Είναι ενεργεία. Δεν απαντάς. Δεν απαντάς όμως. Είναι ενεργεία. Έρχεται εν ενεργεία παράγοντας του ερασιτέχ. Θα μιλήσουμε ή θα μιλάς μόνο εσύ. Να με, δεν μιλάμε. Κάνε μας και μια αναδρομή για το 1850. Δεν μετράμε. Μετράμε μόνο τα φετινά. Πες και για το πανό. Κοίταξε, επειδή αυτό το ανθολόγιο. Επειδή αυτό το ανθολόγιο κλείνει με τη δεκαετία. Άκουσε με λίγο. Αυτά θα τα λες σε άλλο. Δεν θα τα λες σε μένα ρε φίλε. Αυτά σε άλλο. Πες και για το πανό το 80 να τελειώνουμε. Το ξέρουμε το. Το ποίημα το ξέρουμε. Άμα είναι γεγονός θα το πω. Άμα δεν είναι δεν το λέω. Βρε πες και για το πανό το 80 να τελειώνουμε. Πες το ποίημα ρε φίλε. Όχι σε μένα. Πες το ποίημα. Βρεάσε το ποίημα είναι το δικό σου. Πες το ποίημα τώρα βρε το γνωστό ποίημα. Ήταν ο Γλου. Ήταν ο Γλου εν ενεργεία. Του ερασιτέχνου Ολυμπιακού είχε την μπουτίκ του ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Και τι με ενδιαφέρει τι κάνει ο Γλου, σου λέω για τώρα. Εγώ, αυτή τη στιγμή για το τώρα μπορείς να απαντήσεις τίποτα. Εκεί δεν μετράει. Δεν εκείνο. Εκείνο δεν μετράει. Η δικιά σου μετράει απάντηση ξέρεις την αυτή τη στιγμή. Ποια η δικιά σου απάντηση ξέρεις την αυτή τη στιγμή. Ότι αφού τα έκανες εσύ θα τα κάνω και εγώ. Δικιά... Ναι, αλλά εσύ δεν το δέχεσαι ότι το έκανες. Εσύ δεν το δέχεσαι όμως. Με λίγα λόγια. Σε ξαναρωτάω. Ήσουν τότε και σουφάκι του Ολυμπιακού, ναι. Ας κάνουμε ένα βήμα. Πες μου ότι το δέχεσαι εσύ ότι είσαι γιουσουφάκι του Ολυμπιακού για να πάρει. Θα απαντήσεις εσύ αν είσαι γιουσουφάκι και θα σου πω. Τα φρέσκα μετράνε πρώτα. Τα φρέσκα μετράνε τα παλιά. Εγώ δεν δέχομαι το γιουσουφάκι. Πες μας ένα γιουσουρούφ αυτές την γιουσουρούφ μαρινάκι. Κάνε και μια μετάνια στο μαρινάκι. Εγώ δεν το δέχομαι, εσύ το δέχεσαι. Επειδή έχετε γίνει παγκοσμίως ρεζίλητος σκυλιών. Καλά, με το μυαλό σου. Έχετε γίνει παγκοσμίως ρεζίλητος σκυλιών. Λοιπόν, είναι όταν ήρθε ο Γλου δεν γινόταν παγκοσμίως. Όπως το είπα την άλλη φορά, αυτά καταγράφονται τώρα και η ιστορία καταγράφεται για το μέλλον και θα είναι πιο βαριά. Μα και εγώ καταγραφές σου λέω. Δεν τα δέχεσαι όμως. Ολοκληρώστε. Έχει γραμμές κι άλλες. Καταγραφές σου λέω. Πάντως έχεις εκτεθεί με την υπερίπτωση του Τολμητά ή απίστευτα ντρολή. Έτσι λες. Έχεις εκτεθεί. Το τριήμερο δανεισμό έχει μείνει στην ιστορία. Μα το είπα ότι ήταν τριήμερο εγώ. Το είπα. Άρα έλεγε ψέματα. Άρα είπε ψέματα. Τρεις μέρες δανεισμό είχε. Και μετά τον πήρε με οψιόν και μετά στην ιδιοκτησία και μετά δανεικό σιλάρι. Μετά λοιπόν, με ποιον αγορά τον πήρε. Τρελαίνετε, ρε. Ρε φίλε, ακούς. Το ρεπορτάζ έλεγε. Το ρεπορτάζ έλεγε το πέτσι και μετά το έλεγε αλλιώς. Τον πήρε τρεις μέρες με δανεικό για να μπορέσει να παίξει με την ομάδα σου. Γιατί δεν μπορούσε να παίξει. Γιατί τα Χριστούγεννα και η ΕΠΟ η δικιά σου ήταν κλειστή. Ήταν κλειστή η ΕΠΟ. Κατάλαβες. Τώρα, δεν είναι. Η ΕΠΟ του ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, και ο ΕΠΟ του ΠΑΟΚ είναι αστείο. Δίκιο έχεις. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δεν πειράζει. Στο μυαλό σου μπορεί. Τι να κάνουμε. Στο μυαλό σου. Θα ζήσουμε και με αυτό. Το λέει. Δεν υπάρχει μυαλό. Θα ζήσουμε και με αυτό. Θα ζήσουμε και με αυτό. Τάσο, τριήμερο δανεισμό να πάρουμε τον Αυστριακό. Να το πάρουμε. Καλή πατέντα. Καλή πατέντα είναι. Να το πάρουμε με τριήμερο δανεισμό. Γεια σου, Γιώργη. Λοιπόν, έλα τώρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα θα πάρουμε και του υπόλοιπου δύο φίλου. Πάντω, Ζάχο, για αυτό που λες για τον Γλου και τα λοιπά. Δεν ισχύει. Δεν έχει γίνει. Ισχύει. Εμεί. Για να μιλούμε, το φανταζόμαστε. Εμεί. Τι εσεί. Προτιμήσαμε. Όχι, ο Πάο γενικά. Προτιμήσαμε να έχουμε και είχαμε βαλτέ. Διοικείς με το δικείο από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί και Πασό και Νέα Δημοκρατία κτλ. Και, και δεν μπήκαμε σε κανένα άρθρο 44. Τι σχέση έχει αυτό. Νομίζω ότι άμα το καλοσκεφτείς έχει κάποια σχέση. Όχι, εδώ μιλάμε για σχέση με τον ο Ολυμπιακό και λοιπόν, αν είναι ο κάποιος Γιουσουφάκη. Τι σχέση έχει αυτό με 44. Λοιπόν, είχε συνεχής διοικείς με το δικείο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Να. Και δεν υπάρχθηκε, δεν τον έκανε υπαγωγή σε κανένα ευνοϊκό άρθρο. Ναι. 44. Τα έχουμε συζητήσει αυτά τα όμως. Αυτό είναι σωστό που λες. Ο Άρης μπήκε σε κάποια. Έπειτα ο κύριος Γλου μέσω μιας πολύ μεγάλης εταιρείας που ήταν αντιπρόσωπος έκανε μία business. Αμπίζνα έκανε. Business. Ο Κούγιας που βγήκε εδώ στο Λίμπερ. Ο Αλέξης ο Κούγιας δεν είπε ότι δουλεύω για τον κύριο Μαρινάκη για κάποιες υποθέσεις του. Αυτό δεν είναι επιλήψιμο γιατί δύο πρόεδροι. Όχι, δύο μεγαλομέτωχοι θα πούμε. Γιατί πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν είναι ο Μαρινάκης. Δύο μεγαλομέτωχοι έχουν συνεργασία στις επιχειρήσεις τους. Αυτό δεν είναι επιλήψιμο. Να απαντήσω. Ρωτάω. Ναι, γιατί Λάρισα δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι, ρωτάω. Γιατί για ένα ξενοδοχείο ξέρω εγώ που αγόρασε ο τρίτος ανιψιός του Σαββίδη έγινε ολόκληρη ιστορία και ο Πάκο έχει στο πρωτάθλημα φέτος. Ωραία. Ένα-ένα στα δύο που είπες. Καταρχήν είπες ότι όντως ο Άρης υπάκτηκε σε κάποια. Όπως είπες, έκανε υπαγωγή. Να πούμε πρώτον ότι αυτοί οι νόμοι προϋπήρχαν, δεν έγιναν φωτογραφικά για τον Άρη και μπήκαν κι άλλοι. Πρώτον. Δεύτερον,
Όντως δεν μπήκε, αλλά και ο Άρης δεν ήταν 15 χρόνια παγωμένα τα χρέη και να μην έχει πρόβλημα, να μην απαιτητά, έτσι. Αυτό, δεν, τα είναι, αυτό δεν είναι ευνοϊκό για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ήταν, μπορούσε δεν να ήταν ευνοϊκό αυτό. Ανά πάσα στιγμή μπορούσε η εκάστοτε κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τα χρέη και να. Μα δεν τα ενεργοποιήσει όμως, Στάσο. Γι' αυτό φταίει ο ΠΑΟΚ. Όχι, αλλά δεν τα ενεργοποίησε. Γιατί είχε, φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Είχε την ασφάλεια σε εισαγωγικό ότι δεν θα ενεργοποιηθούν. Συγγνώμη, Ρεζά, ποια ασφάλεια. Συγγνώμη, Ρεζά. Δηλαδή, θυμάσαι πόσε φορέ. Σε αυτά τα 15 χρόνια πώ είναι. Πόσε φορέ πήγε ο Ζαγοράκη και με κυβέρνηση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μα αυτό θα σου πει. Στον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Και ζήτησε να λυθεί το πρόβλημα των χρέων. Εγώ. Δηλαδή, θα τα πλήρωνε ο Ζαγοράκης τότε. Ρε φίλε, εδώ πλήρωσε. Ωραία. Εδώ πλήρωσε ο Καρυπίδης. Άλλο ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο, εντάξει, ναι. Δεν είναι. Από εκεί που λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι ναι, δεν υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ, βρέθηκε ένα εκατομμύριο. Έτσι ακούγεται. Έτσι. Άλλο λέω εγώ. Δεν είναι φτωχός ο κύριος Καρυπίδης. Εγώ βλέπω το τι. Μεγάλη οικονομική εμβέλεια. Βλέπω το αποτέλεσμα. Ωραία. Ότι έκανε δουλειά, έκανε δουλειά. Μπράβο. Αυτό ζητούσε λοιπόν. Και ο Θοδωρής Ζαγοράκης τότε πήγε στο Πασόκ, στον Υπουργό Οικονομικών, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, στον Υπουργό Οικονομικών και όλοι τον αγνώρισαν επιδεικτικά. Γιατί? Γιατί τον ΠΑΟΚ και οι δύο κυβερνήσεις και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν μόνο δύο. Για να ευνοηθεί ποιος, τον είχαν έρμε το χρεό του. Ωραία. Ανά πάσα στιγμή, πώς λέμε τώρα, τον Κιμ, πάτα το να τελειώνει. Ωραία. Μπορούσε να πατήσει ένα κουμπάκι και να ενεργοποιήσει αν κουνιόταν ο ΠΑΟΚ τότε ή αν έκανε πως διεκδικούσε κανένα πρωτάθλημα, έκανε τίτλο. Τον είχαν στο χέρι, Ζάχο. Και ωραία. Αυτό είναι πολύ κακό για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ είχε διοικήσει πρωτοδικείου. Να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Βέβαια. Είχε πάντα διοικήσει πρωτοδικείου και δεν έκανε υπαγωγή σε κανένα ευνοϊκό άρθρο. Ωραία. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είχε τα χρέη παγωμένα. Εγώ να πω ότι είναι έτσι όπως το λες. Δεν είχε κανένα όμως. Έτσι είναι, όχι. Ωραία. Εγώ πάω πάντα με τη σκέψη του άλλου. Ακολουθώ τη σκέψη του άλλου. Δεν είχε κανένα πρόβλημα οικονομικό. Και 12 χρόνια δεν έχανε. Ο Άρης. Δεν κέρδισε. 8, 8 ήττες και 4 ισοπαλίες. Ναι, είπες έχανε. Ναι, όντως είναι 8 ήττες και 4 ισοπαλίες. Επίσης όμως δεν πρέπει να πεις ότι 23 χρόνια δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα και τις περισσότερες νίκες από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα στην ιστορία του την έχει από τον Πάο. Και εσύ στα 23 ανάλογα χρόνια είχε 22 νίκες. 22 ήττες. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει το Πάο Ολυμπιακός. Λέω ότι θα προτιμούσα κι εγώ να μην είμαι στα. Στα άρθρα όπως λες. Και εμένα με έχουν έτσι όπως το λες 15 χρόνια. Να ψάχνω κι εγώ να βρω μπάς και βρω κι εγώ μία στο εκατομμύριο κάποιο σαβίδι και τα, να είναι παγωμένα και να μην έχω πρόβλημα. Γιατί αλλά, εγώ τότε είχα πρόβλημα με τους Φωτιάδηδες, τους υπουργούς οικονομικών. Όταν εσύ δεν είχες, εγώ είχα. Είχες. Αλλά Ζάχο, η ιστορία έγραψε ότι εσύ μπήκες σε ένα ευρωπαϊκό άρθρο. Δεν έγινε. Που σώθηκες. Σώθηκες. Κάτσε ρε φίλε. Ουσιαστικά σώθηκες, φίλε. Πλήρωνα όμως. Μαζί σου. Πλήρωνα. Ουσιαστικά όμως. Λιγότερα μεν πλήρωνα. Ναι, ρε Ζάχο, πλήρωνε, αλλά σώθηκε. Να τα λέμε με το όνομα με το όνομά του. Ένα που δεν σώθηκε όμως, γιατί τελικά. Δεν σώθηκε από κακοδιαχείριση που έγινε μετέπειτα. Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, σωστό. Εγώ, εμένα δεν με βάλανε σε κανένα τέτοιο άρθρο. Εγώ για να είχα απαντήσω. Είχα διοικήσει πρωτοδικείου και με είχανε. Πώς θα το πούμε, ρε παιδί μου, με είχανε στο χέρι. Ανά πάσα στιγμή. Αυτό λέμε. Εγώ για να απαντήσω ξανά. Μισό λεπτό. Το απάντησα το μεσημέρι, θα ξαναπαντήσω. Εγώ να πω ότι είναι έτσι όπως θα λέει ο Γιώργος Ολλάνδος. Έτσι. Ναι. Πα, να μου κουνάει το χέρι ο ΠΑΟΚΣΙΣ δεν γίνεται αυτό το πράγμα και κανένας από τους άλλους. Εγώ να πω ότι είναι όπως το λέει. Δανεισμός ήταν. Όπως το λέει. Να μου κουνήσει το χέρι ο ΠΑΟΚΣΙΣ για δανεικούς. Όχι, όχι, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Όχι, τι λες τώρα. Ποιος θα το κουνήσει το χέρι. Δηλαδή θα κουνήσει το χέρι στον ΠΑΟΚΣΙΣ. Όχι, κανένας δεν μπορεί να κουνήσει το χέρι. Αλλά να με κουνάει, να με κουνάει το χέρι ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Δηλαδή προ Θεού. Ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια. Που έχει σε κολεγιά δηλαδή, ολοφάνερα, δηλαδή απροκάλυπτα δηλαδή με τον Ολυμπιακό. Λεπτά, δηλαδή μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ο Άρης είναι κόλος και βρακή του Ολυμπιακού. Ωραία, εγώ να πω ότι είναι έτσι. Δεν συμφωνώ, αλλά είναι έτσι. Εντάξει. Δεν συμφωνώ, αλλά είναι έτσι. Πάω πάντα με την. Τα δεδομένα δηλαδή, λένε άλλα. Τα δύο τελευταία χρόνια μετράνε. Τα άλλα δεν μετράνε, δηλαδή τι γινόταν. Μα σου είπε ο άνθρωπο. Τα άλλα δεν μετράνε. Δηλαδή τα Μόλτο και του τέτοιου δεν μετράνε. Μετράνε, δεν μετράνε. Μετράνε. Δεν μετράνε. Μετράνε. Εγώ τα χρεώθηκα. Η Τόρκελ και η Μέρκελ. Τα χρεώθηκα. Δεν άκουγα τότε όμω, συγγνώμη, εσένα. Τα χρεώθηκα. Εμεί κάναμε μαζί εκπομπέ, έλεγε. Δεν θυμάμαι κανέναν ΠΑΟΚΣ ή ελάχιστο να λέγανε ότι είμαστε του Παναθηναϊκού τσιράκι. Δεν το έλεγε κανένα Στάσο. Εκείνε τι εποχέ. Ε πώ για. Το χρέωμα νομίζω και τη ρετσινιά και το κράξιμο την έφαγε ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΞΗ. Και ήρθε ο καιρός που τα τελευταία δύο χρόνια, εντάξει, έχεις 7 μάτς με τον Ολυμπιακό, με το κύπελλο μαζί, έχεις 7 ήττες. Τι να κάνουμε, με κάτι δυσάρεστη. Με κάτι δυσάρεστη, μάλλον. Είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός. Μαζί σου, ρε φίλε. Όπως καλύτερα ήταν και η Καλαμαρία, κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι. Μαζί σου. Μα δεν είπα μαζί σου. Okay. Κακιά μέρα, κακιά μέρα. Αλλά δεν είναι κακό να το δεχτείτε. Κακιά μέρα. Γιατί όταν θυμάμαι μία δήλωσή σου στην τηλεοπτική μας εκπομπή που κάναμε παλαιότερα. Το 2008 την είχες κάνει. Ποια? Με τον Κωστή τον Ραπτόπουλο ήμασταν. Εγώ, εσύ, ο Ραπτόπουλος, ο Μπουγάτσας και ο Μακουκούλα ήταν ο Σαχλαμάς. Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ο Σαχλαμάς δεν νομίζω. Και γυρνάς και λες. Δεν γυρνάς και λες. Εσύ είχες ηχήσει ο Θουβού και γυρνάς και λες. Για πες το θυμηθώ. Γυρνάς και λες. Κώστα,
Ραπτόπουλε, μάλλον το λες. Mm. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, το κόστος. Φυσικά. Την ψυχή μου στο διάβολο, λέει, θα πουλήσω. Ναι. Σαν Αριανός, αρκεί να πάρω ένα τίτλο. Ναι, δεν το θυμάμαι, αλλά μπορεί να το πω. Το έχεις πει. Τώρα, δε, ξέρεις, ψέματα δεν λέω. Άκουσε. Δεν το θυμάμαι, αλλά πιθανόν να το είπα. Δεν λέω όχι, γιατί είναι. Εδώ το είπα. Αυτό που λες το είπε ο Γιώργος ο Κούδας. Εγώ δεν. Δε, τι με λες εμένα, εγώ είμαι ο ασήμαντος. Ο Γιώργος ο Κούδας το είπε αυτό που λες. Ναι, ο Κούδας το είπε. Πάμε δεν το είπα. Δηλαδή, ένα λεπτό, με κάνει σε μένα ο Ζαχούλης ο ασήμαντος και δεν λες για τον Κούδα που είπε το Λόιδιο. Ο Λόιδιο είπε. Ποιος είπε. Ο Κούδας. Δεν το ξέρω. Ο Κούδας, δεν το ξέρω. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Λίγο αρχίσαμε. Αρχίσαμε λίγο τέτοιο. Είδες, γύρισε πίσω και είναι. Το βρήκα, αυτός η ένταση. Είναι. Ναι, αυτός. Γεια σου, Τάσο, καλώς ήρθες. Γεια σου, ρε Κότσο. Τι, μόλις ήρθε, φεύγει κατευθείαν. Σιγά, ρε, κάτσε. Καλώς ήρθες, καλό. Κάτσε, 10 Αυγούστου. Εντάξει, Ζαγώ, ναι. Να σου πω σε αυτό που λες. Κάποτε έπρεπε. Έχετε γίνει. Ήμουν πολλά χρόνια ναυτικό, θα σου πω κάτι. Για πες μου. Οι χιώτες όταν γυρνούσαν μετά από κοίτα χρόνια, ήταν 1-2 χρόνια ταξίδι, γυρνούσαν στοιχείο. Μόλις τον έβλεπε η γυναίκα του, έλεγε: Ω Κουσταντή, καλώς ήρθες, πότε φεύγεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί, να σου το είπε. Σου είπε πότε ξαναφεύγει. Κοίταξε λίγο. Η αλήθεια ήταν αυτή. Η αλήθεια Κώστα, λοιπόν, εντάξει, ναι. Φίλε, όλο το χρόνο. Εντάξει, επειδή έχουμε και παιδιά, τρία παιδιά και οικογένεια. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει 10 μέρες, ας πούμε. Βέβαια. Σήμερα θα μου δώσετε ένα λεπτό λίγο παραπάνω. Πάτε πίσω γρήγορα. Εγώ γιατί έχουμε το παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ποτέ δεν τα έχω βάλει με κανέναν ακροατή. Εχθές ένας στο Ζάχο κόντυψε το βγάλει. Γιατί το παιδί δεν το ξέρω προσωπικά. Ξέρει ο Ζάχος, δεν το γνωρίζω, τίποτα. Αλλά καταλαβαίνω από τα λεγόμενά του ότι είναι ένα παλικάρι πολύ γνήσιο, πολύ εντόπρο μέσα. Τάσο και το ίδιο πιστεύω και για σένα. Γι' αυτό και σας παίρνω τηλέφωνο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Μας θυμάει αυτό που λες. Το πιστεύω μέσα από την καρδιά από αυτό που λέω. Αλλά θέλω να πω, αφήστε μου λίγο δύο έτσι παρακάλεσα. Σε ακούμε. Πρώτα απ' όλα, Ζάχο, αυτός που σε έβγαλε χθες από τα ρούχα, μη κάθεσε και ασχολείσαι. Αλλά σήμερα θα πω κάτι για έναν δικό μου σωδιοπαδό που τον ακούει σε όλα τα ραδιόφωνα. Σε ακούμε. Ξέρεις, στο χωριό μου έχει μια παροιμία που λέει χίλι καλή χωράνε, ένας στραβός δεν χωράει σαν τραπέζι. Ναι, εντάξει, κατάλαβα το πράγμα. Ξέρεις, ένας μπορεί να κάνει τους 100 και να μας κάνει όλους να γίνουμε. Εντάξει, ναι, κατάλαβα τι λες. Εντάξει. Θα υπάρχει λοιπόν και λίγο ένταση, εντάξει. Κάποιες φορές θα ξεφύγουμε. Άλλο η ένταση και άλλο να βγάζουμε μισοκακία. Γιατί αυτό ξέρει πώ ακούω. Εγώ είμαι ακροατή και εσύ έχει κάνει ακροατή. Ξέρει πώ ακούω. Σαν να σε επιτίθεται, σαν να θέλει να σε λε και εσύ είσαι. Άκουσε, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε και λάθη. Και εσύ κάποτε είπε πριν από 10 χρόνια κάτι. Και τι έγινε, ρε παιδί μου. Άκουσε με λίγο. Και τι έγινε, δηλαδή δεν αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή. Εντάξει, άκουσε. Το να μην γουστάρουμε κάποιον είναι θεμητό, έτσι. Και εμείς μπορεί κάποιον να δεν το βλέπουμε στον δρόμο και δεν το γουστάρουμε χωρίς καν να το ξέρουμε, έτσι. Άλλο ναι, αυτό αλλά και δεν άλλο. Το προσβάλλουμε. Ναι, δεν το προσβάλλουμε και άλλο η εμπάθεια, έτσι. Εδώ μιλάμε για εμπάθεια πλέον. Εντάξει. Ακριβώς αυτό είναι το πράγμα που είπε στην κατάσταση. Θα ζήσουμε και με αυτό. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου έχω γίνει πάω στα 60, ξέρεις τι, δεν συγχωρώ. Είναι την αχαριστία και τον άνθρωπο που είναι εμπαθής. Εντάξει. Δεν είναι μακριά από μένα. Και όταν είσαι σε ένα, έχεις δημόσιο λόγο, θα τάεις αυτά. Δεν μπορεί να είναι. Να έχεις αντιπαράθεση, να έχεις διαφωνία. Αυτό είναι υγεία. Αλλά να σου επιτηθώ εγώ, εσύ σου να γιουσουφά. Λέξεις τώρα γιουσουφά και είναι. Άκου λίγο. Εντάξει, το τελειώνουμε εδώ γιατί το παιδί είναι. Κάτι θέλω να πω για τον Σβάμπ. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Δεν έγινε κάτι. Τάσο, θέλω να πω κάτι. Για αυτόν τον Αυστριακό που παίρνουμε. Δεν είναι 29, είναι 30. Το Σεπτέμβριο κλείνει τα 29 γράφουμε τα αυτά. Όχι, σου λέω εγώ, το Σεπτέμβριο κλείνει τα 30. Το Σεπτέμβριο, ρε φίλε. Εντάξει, ένα μήνα, ρε φίλε. Ιούλιο έχουμε, ρε παιδιά. Μην κάνεις σαν τους Αριανούς. Όχι, έχουμε Ιούλιο, τελείωσε πάει. Όταν θα γίνει, ρε παιδιά. Και τα παιδιά, κυριολεκτικά δεν είναι 30. Είναι 29 και 10 μηνών. Μα δεν είναι. Θα το δούμε στο Χορταράκι, που λέει και ο φίλος του Χριστός Σταθαρός. Θα το δούμε στο Χορταράκι, ματάκι. Ό,τι βγάλει εκεί πέρα θα το δούμε. Εννοείται. Αυτό για τον ΠΑΟΚ. Και κάτι για τον Άρη. Ναι. Για τον φίλο μου τον Ζάχο. Εγώ εύχομαι πραγματικά και το είπα και χθες. Μακάρι εμείς φέτος να μου βγει και να βγω εγώ ψεύτης στο τέλος ότι ο άνθρωπος θα μας πάει στα σαλόνια. Μακάρι. Αλλά αυτά τα σαλόνια, επειδή έχουν γίνει 60 χρόνων και γαμώ το μόνο τα αλόνια βλέπω. Τι ακάνε. Και αυτά σε αιώνια τελειώνουν όμως. Κάτι είναι γι' αυτό. Τι αλόνια και τι σαλόνια. Ναι, υπάρχουν ένα χωριό εκεί, δεν ξέρω πού κοντά στη Βέρεια, λέγονται Αλόνια. Ναι.
Ναι, νομίζω και κάπου είχα ένα φίλο που είχε. Γεια σου, Κώστα! Σταλόνια, να Κώστα, δεν είναι, σε λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά, να είστε υγιείς. Τάζω να πας με το καλό πάλι ξανά και να γυρίσεις. Κάτσε, τώρα γύρισα. Έχουμε σε 10 μέρες θα κάτσε. Έχει άλλες δύο εβδομάδες, θα κάνει μετά. Να είστε υγιείς, υγεία, φιλιά. Και λίγο την μπάλα χαμηλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έγινε, Καρτάση, να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε, έχει πέντε γραμμές. Δεν μπορούμε να κάνουμε το διάλειμμα. 10.30 θα κάνουμε το διάλειμμα. Οι τέσσερις που είστε στη γραμμή, καλησπέρα. Μην τα κάνεις τα διαλύματα γιατί πέφτει. Έλα φίλε, να ξέρεις. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, Τάσο. Ναι φίλε. Το όνομά μου είναι Θοδωρής. Γεια σου Θοδωρή. Άκουσε και τη γνώμη ενός νομικού συμβούλου του κράτους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λες και το έχεις ξαναπεί και στο έχω πει πολύ παλιά, δεν το ναι. θυμάσαι. Όχι, το θυμάμαι ότι ξαναμιλήσαμε. Θα σου πω γιατί όμως μιλήσαμε. Mm. Αυτό που λες, γιατί ο Άρης μπόρεσε και μπήκε στο άρθρο 4. Δεν είπα εγώ γιατί ο Άρης μπόρεσε και μπήκε, λάθος κάνεις. Εγώ είπα ότι ο Άρης βρήκε τρόπο και, και έκανε υπαγωγή σε ένα άρθρο ευνοϊκό για τον Άρη. Ενώ ο Πάουκ είχε διοικείς πρωτοδικείο. Ο Πάουκ δεν δικαιούταν να μπει. Ναι, α, γιατί δεν δικαιούταν, ξέρεις. Γιατί αφορούσε κοινοφελείς οργανισμούς, νομίζω, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα χρέη του ναι. ήταν προς το δημόσιο. Δημόσιο. Ναι, εντάξει, δεν το έχουμε συζητήσει. Ο Άρης τα περισσότερα χρέη του ήταν στους ιδιώτες. Ναι. Και θυμάσαι γιατί ήταν στους ιδιώτες. Γιατί ο Άρης όταν πήγαινε να κόψει εισιτήρια, αν δεν πλήρωνε ΦΠΑ, η ΒΟΗ δεν του έκοβε εισιτήρια. Μάλιστα. Και έτσι ο Άρης του βγήκε σε καλό, δεν είχε ΦΠΑ χρέη. Mm-hmm. Κατάλαβες, γιατί το λένε κι άλλοι αυτό. Ναι, ρε, γιατί μπόρεσε και μπήκε και γιατί μπόρεσε και μπήκε. Εγώ δεν είπα γιατί μπόρεσε και μπήκε. Αντιθέτως, εγώ έχω πει μαγκιά του Άρη που μπόρεσε και μπήκε. Εγώ λέω ότι μαγκιά δεν βρέθηκε. Ούτε, όχι, συγγνώμη, δεν είναι ούτε μαγκιά. Δεν βρέθηκε, μαγκιά του είναι για μένα. Πληρούσε τις προϋποθέσεις. Και το έκανε ο. Πώς το λένε, ο Άγγελος. Ο νομικός. Ο Γρόλιος, με τον οποίο μιλάω. Αλλά δεν είναι μαγκιά του. Και εγώ το ξέρω. Συγγνώμη, μην λέτε ρε παιδιά μαγκιά του, δικαίωμά του όχι, θα λέτε. Όχι, όχι, πληρούσε τους όρους είπα εγώ. Γι' αυτό μπήκε. Αυτό είναι, πληρώ τους όρους σημαίνει έχω το δικαίωμα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε αυτό λίγο. Αυτό σημαίνει. Κοίταξε λίγο, φίλε. Άρα, ναι, άκου μην λίγο, το Θόδωρε. Θόδωρε, να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις τι εννοώ. Γιατί πάντα οπαδικά μιλάνε. Και ο Ηρακλής δεν έπρεπε να πέσει, ή να στο πω αλλιώς. Και ο Παναθηναϊκός. Άσε με λίγο, ρε φίλε, να σου ρωτήσω. Και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πέσει όπως έπεσε, όπως ρίξαν μάλλον τον Ηρακλή. Αλλά δεν έπεσε. Θέλω να σου πω με αυτό, θέλω να σου πω με αυτό και απάντησέ μου και να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Θέλω να σου πω αυτό ότι όταν θέλουν να κάνουν κάτι, το κάνουν, το καταφέρουν, θα βρουν έναν τρόπο. Με κατάλαβες. Καλά, εντάξει, αυτό που λες τώρα είναι διοικητικό θέμα. Δεν είναι δικαστικό. Δεν είναι διοικητικό, φίλε. Όλα είναι πολιτικό κόστος. Άλλο αυτό, απάντα κοίταξε τον Ηρακλή ποιος τον έριξε, τα μέλη της Super League και ο ένας και ο άλλος που ψηφίζανε. Τέλος πάντων, όλοι ξέρουν ποιος τον έριξε τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής δεν μπήκε ποτέ, ο Ηρακλής δεν μπήκε ποτέ σε κανένα άρμα. Αυτή είναι, η αλήθεια. Ηρακλή, εντάξει είναι και αυτό, αλλά πάντως ο Ηρακλής είναι άλλη περίπτωση, δεν είναι άρθρο 4. Δεν μπήκε σε άρμα ο Ηρακλής. Όχι, δεν είναι άρθρο 4, ποιο είναι, 40, ποιο είναι, ποιο είναι. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Οι υπόλοιποι, οι τρεις που είναι στην γραμμή, να κάνουμε το διάλειμμα και μετά ξαναπάρουμε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Έγινε, αδερφέ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Οκ, okay, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μ' αρέσουν τέτοιες απόψεις. Καλησπέρα. Και... καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου. Ο Θανάσης είμαι. Γεια σου, Θανάση, είμαι και ο Ζάχος εδώ. Καλώς όρισες, αλλά έκανες κάποιο λάθος. Τι έκανα, ρε Θανάση. Λοιπόν, όταν έλεγε για τον Καρυπίδη ότι χρωστάει πόσο είναι τον μπανκ ναι. Και δεν ξέρω τι και θα κάνει δύο χρόνια πόσο είναι, για μεταγραφές, ο δικός σου το διάβασε τη γράφη που ήρθαν δύο ντάλματα από την ΕΠΟ ότι έχει ψηλά συμβόλαια και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές να το φαϊνάσα, και πρέπει να κατεβάσει τα συμβόλαια. Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό. Α, το ξέρει, γιατί δεν το λες όμως και κατηγορείς του Καρυπίδη. Πότε το πω από τα φλογητά. Πες το, μπράβο, μπράβο. Πότε το πω από τα φλογητά που ήμουνα. Πώς. Στα φλογητά ήμουνε φίλε Δεκαμές, πότε θα το πω. Σήμερα ήρθαμε. Α, σήμερα ήρθαν, εδώ και πέντε μήνες είναι αυτό το πράγμα. Σήμερα ήρθανε ρε σου λέω αυτοί. Α, σήμερα μπορεί να έρθεις, αλλά εδώ ναι. και πέντε μήνες είναι η δεύτερη, πόσο... η δεύτερη παρτίδα που... Το έχω πει τρεις φορές, δεν ακούσεις εκπομπές όλες μου φαίνεται.
Λάθος κάνεις. Ναι. Έχει εδώ και 5 μήνες η πρώτη ήρθε, τώρα του ήρθε και η δεύτερη. Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει, άκου λίγο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, λέει. Καλά. Μόνο με ελευθερία. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί. Θα συμφωνήσω μαζί. Α σου πω και ένα τελευταίο. Α σου πω και ένα τελευταίο. Να μου πει εδώ τώρα, να μου πει. Ο Βιερίνια και ο Άγκον δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο. Ο Άγκον. Ο Άγκον και ο Βιερίνια. Ο Άγκον, γιατί ο Άγκον. Ο Άγκον. Για την κεφαλιά που έριξε στον Κουέστα στην κλίδα του κεριού και. Το σπρώξιμο του Βερίνια στο Μάρτινς. Ναι, γιατί δεν θα μπορούν. Ναι. Γιατί δεν θα μπορούν. Εντάξει, δεν θα ξαναπατήσουν. Θα ακούνε χαρλάου και θα τρέχουνε. Α, εντάξει, θα τον πω εγώ τον Άγκρουμ να μην έρθει το Μάγκρουμ. Όχι, και ο Βερίνια. Και το Βερίνια θα τον πω, φίλος μου. Εντάξει, γιατί το Βερίνια έριξε τη σμοκιά στο Μάρτινς. Ναι, έγινε ρε Θόδωρα. Έτσι όπως τα λέει. Έγινε ρε Θόδωρα, να σε καλά. Θόδωρα, μια χαρά τα είπες. Να σε καλά, ωραίος ο Θόδωρος. Να το πω εγώ τον Άγκρου μου, τον Μάγκρου μου, να το πω. Το Βιερίνια είναι δύσκολο να έρθει έτσι κι αλλιώς, νομίζω. Και τον Αντρέα τον πω, φιλάρα. Το βλέπω προς το Λουτσέσκου με διά. Πρόντο, τον Άγκρου. Έλα, καλησπέρα. Έλα, Μαγκέ. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργα. Θα τα πω λίγο στα γρήγορα, εντάξει, εσύ άκου σήμερα. Τι. Γιατί ρε φίλε, σε τσίκλησες. Ξαναπήρεσαι με τον Ολυμπιακό. Ποιο? Θα σου πω εγώ κάτι. Θα σου πω τρία πράγματα, άμα θες θα πιστεύεις, αν όχι. Εγώ θα σου πω τη γνώμη τη δικιά μου. Σαν ναι. Ποδοσφαιριστής πρώην τέλος πάντων, mm-hmm. σαν οπαδός αυτής της ομάδας που αγαπά, όπως αγαπάς και στη δικιά σου έτσι, ομάδα. Καταρχήν, ωραία. Άθρο, νομοθεσίες, ό,τι νόμος υπάρχει στην mm-hmm. Ελλάδα, υπάρχει και ένα παραθυράκι για να μπορέσει να παρακάμψει αυτό το νόμο. Σωστά. Υπάρχει, ναι, στην Ελλάδα υπάρχουν, δικηγόρος ναι, δεν είμαι, αλλά υπάρχουν ναι, παραθυράκια, ναι. Εμένα στο ξαναλέω, επειδή ο Κοσμάκης πάει και πληρώνει mm-hmm. Και τον τελευταίο τον όβολο που έχει, προσπαθεί δηλαδή αυτή την αγαπημένη την ομάδα που έχει με θυσίες και τα λοιπά να την ανεβάζει. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, εκτός από τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν υπήρχαν κάποιοι μεγάλοι επενδυτές που πήραν κάποιες ομάδες πλάτης και τα λοιπά. Σωστά. Όλες αυτές οι κακοδιαχειρήσεις τέλος πάντων δεν τις πλήρωσε κανένας εκτός από το ελληνικό το κράτος και σε, άμα το καλοσκεφτείς, δηλαδή και η δικιά σου η τσέπη και το νοικοκυριό του Τάσου κτλ. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή κάθε φορά να αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα, να γίνεται ένα πάρτι, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι mm-hmm. ο Άρης και σίγουρα και στο παρελθόν και ο ΠΑΟ κτλ. Ωραία, δεν σωστά την μιλάς. Πληρώνει κανένας, κανένας δεν την πληρώνει, κανένας. Έρχεται ο κάθε τυχάρπαστος που δεν έχει τελειώσει ούτε καν το γυμνάσιο, παίρνει μια ομάδα στις πλάτες, βγάζει το στρατό του έξω και καθόμαστε τώρα εμείς και μαλώνουμε. Εσείς συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Εσύ πήρες τη φόρμα και εδώ ρε εσύ φίλε, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, δεν κατάλαβα. Sorry λίγο, Γιώργο, ένα λεπτό. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Έτσι, αλλά δεν κατάλαβα γιατί είπες. 12 χρόνια, ναι, είπες 12 χρόνια ότι εγώ καθόμουν δηλαδή στον Ολυμπιακό και εγώ σου αντιλέγω, στο έχω ξαναπεί. Ναι, πρώτα. Ναι, πρώτα, ναι, 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 βέβαια, βέβαια, δεν μίλησα. Κάτσε και δες την περίοδο που λες εσύ που δεν είχαμε όντως ομάδα, mm-hmm. κάτσε και δες τι τιμωρίες είχα εγώ με τον Ολυμπιακό. Κάτσε και δες λίγο με ποιον είχα λησβερίσια, δες με ποιον έχω αγοράσει παίκτες. Και δες λίγο τα δικά σου, επειδή mm-hmm. δεν παραδέχεσαι και το καταλαβαίνω γιατί είσαι οπαδός. Αλλά mm-hmm. σε ρωτάω, όταν βγαίνει ο μεγαλομέτωχος ο δικός σου, ναι. κάποια τιμωρία στην UEFA, γιατί δεν πιστεύω να το έκανε, ή θα ήταν πάρα πολύ φελός ή θα το έκανε επίτηδες. Mm-hmm. Και βγαίνει και λέει ότι εγώ θα πάρω μέσω του Ολυμπιακού έναν παίχτη γιατί είμαι τιμωρημένος και βγαίνεις και λες δημόσια, δηλαδή στην ουσία παρά... Γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια, την UEFA, τη FIFA τέλος πάντων, αυτή την τιμωρία. Mm. Κάν το υπογείως, γιατί βγήκες να το πεις. Ωραία. Ποιο λόγος να βγεις και να πεις αυτό εδώ, σε ρωτάω εσένα. Ωραία. Ένα. Επειδή το σχολίασα αυτό το πράγμα, είναι ναι. να ξαναπώ το ίδιο. Δεν το άκουσα, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν διαρροή της ΠΑΕ, έτσι. Δεν είναι επίσημη ανακοίνωση. Φυσικά έγινε. Και όταν λέμε διαρροή, μιλάμε, ναι. είναι αυτό που λέμε η κύκλη της ΠΑΕ. Είναι μέσα από την ΠΑΕ, έτσι. Είναι λάθος του. Είναι λάθος σου και βέβαια το διόρθωσε. Είναι λάθος του. Δεν μπορεί, όχι από το, με τον Ολυμπιακό, ούτε με καμία ομάδα. Αν θυμάστε τότε είπα,
αν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησε, και όντως υπάρχει πρόβλημα, χρησιμοποίησε μια άλλη ομάδα. Χρησιμοποίησε τον Αχαρναϊκό. Χρησιμοποίησε μια άλλη ομάδα. Μην χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να μου βγαίνει εγώ, αυτό είπα και στον Γιώργο, γιατί σε πειράζει να ακούς αυτό το πράγμα για την ομάδα σου, αλλά σου αρέσει να το ακούς, μπορεί όχι εσύ ή κάποιος άλλος, σου αρέσει να το ακούς να το λένε για τους άλλους. Ενώ τα δικά μας δεν τα παραδεχόμαστε. Κατάλαβες. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν τότε. Άντε δεν είχες με τον Ολυμπιακό. Δανεικούς δεν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Άκουσες κανέναν να λέει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν γιοσουφάκι του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι κανέναν ΠΑΟΚ να το λέει. Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Δεν θυμάμαι εγώ κανένα. Αμφιβάλλει κανείς νοήμων ότι υπάρχει αλυσφαιρίση, υπάρχει συμμαχία. Δηλαδή, όταν πας και παίρνεις έναν παίχτη δανεικό από μια άλλη ομάδα, σημαίνει δηλαδή σου είναι καλά ότι έχει σχέσεις. Ότι κάνεις, ενταλαβαίνεις. Ωραία. Κάνεις... Στο Γιώργο πες το τότε. Τι μου το... Εμένα μην το λες. Στο Γιώργο πες. Στο Γιώργο πες το. Μην το λες εμένα. Ναι. Αν αυτό είναι απόδειξη, είναι και για τους δύο. Δεν μπορεί να είναι απόδειξη για μένα και για τον ΠΑΟΚ να μην είναι απόδειξη. Ναι. Τι. Όταν βγαίνεις εσύ και λες γιατί δεν το έκανε, για παράδειγμα, ο δικός ο πρόεδρος με τον Αχαρναϊκό ή με τον Εδεσαϊκό, μπορεί ρε φίλε να μην μπορούσε να το κάνει. Μπορεί όμως όντως να είναι έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι δικό του θέμα. Ναι. Αυτός κάνει κουμάντο στην ομάδα. Και όταν θα έρθει κάποιος από την ΟΕΦΑ τέλος πάντων και του πει «Έλα εδώ ρε εσύ, έκανες αυτή τη δήλωση και τα λοιπά, για να δούμε λίγο εδώ τα χαρτιά τι παίζει». Τέλος πάντων. Ναι, όχι, όχι. Αυτός κάνει κουμάντο, άκουσε με. Πάλι το ίδιο που σχολείσαι. Αυτός κάνει κουμάντο, σίγουρα δικιά του είναι η ομάδα, αλλά και από πίσω υπάρχει ένας κόσμος, έτσι. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις, δεν μ' αρέσει. Άλλο δεν μ' αρέσει. Άλλο δεν μ' αρέσει. Εγώ σου, και από πέρσι εδώ κάνουμε με τον Τάσο, εγώ δεν θέλω δανεικό από κανέναν. Ούτε από ελληνική ομάδα δεν θέλω δανεικό. Κατάλαβες κανέναν. Για ποιο λόγο να πάρω δανεικό? Για ποιο λόγο? Παίρναμε δανεικό όταν ήμασταν, όταν ήμασταν σε οικονομική, όταν ήμασταν σε οικονομική έτσι δυσφραγία και δεν είχαμε έσοδα, εντάξει, και είχαμε διαχειριστές. Με ποιο λόγο να πάρω δανεικό? Αλλά βλέπεις τώρα ότι οι ομάδες λόγω του κορονοϊού ότι δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κόσμο. Εντάξει, τώρα άμα δεν έχεις οικονομική επιφάνεια δεν μπορείς να την κρατήσεις την ομάδα. Κάτι πρέπει να σκεφτείς. Ωραία, εγώ, ωραία. Ας κάνει ο καθένας τα κουμάντα. Ένα τελευταίο και πες, θα κλείσω να φύγω. Ό,τι θέλεις. Για τον Αναστάσιο που με έκανε και έβαλε χέρι. Καταγχύρε στον Πανοτραβόλτα. Καλώς όρισες πάλι. Με το... Να είσαι καλά, γουρμ. Εύχομαι να πέρασε καλά. Mm. Όσο για τον Αυστριακό, δεν είναι ακόμα τίποτα σίγουρο. Γιατί μπήκα σήμερα να διαβάσω λίγο στην Αυστρία τι λένε τα λοιπά. Καταρχήν, ο τύπος έχει κάνει δήλωση ότι ο όνειρό του ήταν πάντα, άμα φύγει τέλος πάντων από τη Ραπίτ, να πάει να παίξει στη Σέρια στην Ιταλία, που έχει και μια προσφορά. Έχει και μια προσφορά από τη Ζάλτσμπουργκ, τη Red Bull, που έχει μεγαλώσει και είναι από αυτή την πόλη και... Ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, ήταν εκεί πέρα έτσι πριν. Ναι, ρε φίλε, αυτά, εγώ τώρα, αυτά εγώ τώρα μου τα έστειλε στα αυστριακά και τα γερμανικά. Ήταν δυνατόν να τα διαβάσω. Αυτό σου, γι' αυτό σε έκραξα. Δεν πρόλαβα να κάνω την. Τέλος πάντων, και ένα τελευταίο. Δείτε λίγο τα στατιστικά. Ναι. Ότι αυτός εδώ ο παίχτης έχει 51 γκολ και έχει 51 assist. Το είπα. Εσύ. 51 γκολ σε 250 μάτς. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ένα γκολ σε 5 μάτς βάζει. Κάθε 5 μάτς βάζει και ένα γκολ. Ναι. Έγινε Αναστάσια, γεια σου Ζάχο. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, καλό βράδυ, γεια σου, καλό βράδυ. Αν το έκανε αυτό ο Μπίσες φέτος, πρωτάθλημα τα παίρναμε. Ένα γκολ, ένα πέντε μάτσα. Τώρα είχαμε έναν ακόμα, αλλά πρέπει να πέσει. Ναι, εντάξει, έπεσε. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι. Εντάξει. Λογικό ότι θα γινόταν αυτό επί τη επιστροφή σου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break. Έκλεισα δύο-τρεις φίλους να με συγχωρέσουν γιατί δεν κάναμε το διάλειμμα. Έτσι, πρέπει να το κάνουμε. Θα είναι διπλό τώρα το διαλυματάκι. Οπότε με το που θα επανέλθουμε σε 4-5 λεπτάκια δηλαδή. 2310-287-888 τηλεφωνικές γραμμές απαντούν. Ανοιχτές έτσι. FM κενό, σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222, μισό ευρουλάκι. Τζαμπαντάν, 0,62 αναμήνυμα με το φου που α. Είπα ότι δεν θέλω να παράξει το κύπελο. Εντάξει, και δεν μάθαμε να εικόνα να σηκώνει ο Ολυμπιακός στο κύπελο Θεσσαλονίκη. Το λέω. Αλλά οι Αργιανοί, Κώστα, δεν βάζουν μυαλό. Για τον αμορώσω, κύριε 7.000 στο παρτέρι του Αδρομίου, θα μας πει τίποτα. Παρτέρι. Πού βγαίνετε και στο παρτέρι του Αδρομίου. Κοίτα, δεν συγκρίνεται με... Ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών που είναι στην Ελλάδα, εκτός 16ας, σε ένα μάτς προσωπικότητων, όπως γράφουν όλοι σήμερα, η προσωπικότητα του Κοβάζεβιτς, δεν λέει κανείς τίποτα. Όπως λέει ο Κωστής, το Φυρό το είχατε ξεσκίσει. Το Φυρό, ναι. Εδώ τώρα δεν βλέπω. Οι ομάδες ούτε δεν καλά... βλέπω τώρα. Λοιπόν, δεν είμαι και τον αριθμό. Ότι του έβγε 7 φορές ο Ολυμπιακός στην κόντρα επίθεση και ο Μπάγεβιτς τίποτα. Τίποτα, ναι. Αυτή η λογική ψωροκόστενας και ψωμόλισσας στη Θεσσαλονίκη
από τα ραδιόφωνα και να φανατιζόμαστε και δημοσιογράφους και στο κήπο το Πάπαλα, πρέπει κάποιος να σταματήσει. Εντάξει, έχουμε το βόλιο του Ηρακλή, μας φαίνει τίτλο. Δεν λέω τώρα. Τι ψωροκός, αφού έχουμε το βόλιο του Ηρακλή τώρα. Σαν του πεινασμένου. Δυστυχώς, παιδιά, στη ζωή, άλλο το θέλω. Βγάλε μακουκούλα. Βγάλε το μακουκούλα, πώς λέει ο Τζαγόρας. Υπάρχει όμως και ένα. Πώς λέει ο Τζαγόρας. Πάρε μου Μαρενής το μακουκούλα. Πάρε μου το μακουκούλα γρήγορα. Κάποια ομάδα του χρόνου έχει κάτι προοπτική. 27 Μαΐου 2008 το ίδιο καλή. Δεν κάποια άλλη δεν έχω. Όχι, εγώ λέω ότι η ομάδα σου ήταν η φωτοβολίδα και χθες έσβησε το μακουκούλα. Πάλι φωτοβολίδα. Κύριε Ραπτόπουλε, εχθές η φωτοβολίδα του Άρη έσβησε. Του χρόνου δυναμούνι κοιλάζα, δυναμούνι και ο Ρακλής και ο Πάο και ο Μακιόνιος. Πήγες τρεις τελικούς και δεν έχεις βάλει τώρα γκολ. Τρεις τελικούς πήγες. Θέλεις, άκου να δεις. Είναι πολύ ωραία τα στοιχήματα. Ειδικό βάρος φανέλας 0. Η φανέλα σου είναι λαδόκολα. Περιμένετε να πει ο Γκάλης να βάλει τρίποντο να γίνει 2-3 το μάτι. Αν δεν είναι λαδόκολο, δικιά σου είναι. Δεν υπάρχει. Τιτάνιο. Αόρατο. Τιτάνιο. Τιτάνιο. Κατεβαίνεις με φανέλα ή χωρίς φανέλα μόνο με τέτοιο. Κάτι τελευταίο που πάμε στην γραμμή. Το μπάσκετ δεν μιλάω. Τέλος. Έχει πολύ χρόνο για το μπάσκετ. Έχει και εκεί μετά. Λοιπόν. Να πούμε ότι βάζουμε κάποια κομματάκια. Η εκπομπή είναι μετά τον τελικό, ακριβώς μία μέρα μετά τον τελικό. Εκεί που έλεγε ο Μπουγάτσας, σιγά μα. Ο Μακουκούλας επίθεση. Καλά, ο Μακουκούλας, εντάξει, όποιος ήταν έτσι στο προσκήνιο, επίθεση. Εντάξει. Ήταν ο Άρης τότε με τον τελικό, είχε καλή ομάδα. Ο Μακουκούλα επίθεση στον Άρη. Ήταν πάμε, ο Πάκο, πάμε λίγο στις γραμμές. Πάρε μου το Μακουκούλα, παρακαλώ. Τηλέφωνο. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να το κάνω. 23-10, 2-87 και 3-8 οι γραμμές είναι πάλι ανοιχτές. Καλησπέρα, φίλε. Δεν μπορώ να το κάνω σαν τον Γιώργο, πραγματικά. Έλα, Τάσος. Έλα, για χαρά. Έλα, ο Νίκος είμαι από Άνω Λιούπολη. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Νίκο. Καλό σας βρήκα. Γεια σου, ρε Νικόλα. Τι κάνεις, Ζαφό, καλά είσαι. Παλεύουμε εδώ πέρα με τι να κάνουμε. Σε πήρα τις προάλλες εκεί, σε έλεγα εκεί για τους πράκτορες 666 που πηδάνε τις γέφυρες και τέτοια. Θυμάμαι. Ήταν διαφορετική νότα στην εκπομπή. Ναι, όντως. Απλώς στο τελείωμα το μετριοπαθής δεν εννοούσα στο παδικό σου συνέστημα, εννοούσα στο λόγο σου. Ναι, όχι. Και ορθολογικός λόγος, αυτό είπα. Πάντα έτσι ήμουνα, δεν έχω αλλάξει. Δεν το είπα σαν προσβολή. Όχι, ρε φίλε, όχι, δεν είπα τίποτα. Τα μισά πίστευε. Λοιπόν, τώρα, επειδή άνοιξε το ωραίο θέμα και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε. Ήθελα να πω ο Τάσος, τον Ζάχο, που είναι Αριανός. Εδώ, ακούει. Ήθελα να τον πω το εξής. Εγώ είμαι παοξής. Ωραία. Ανέκαθεν την ομάδα του Ολυμπιακού δεν τη χωνεύω. Είναι, πώς το λένε. Και εμείς δεν τη χωνεύω. Δεν τους μπορώ, πώς το λένε. Ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα στις μέρες μας, τώρα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση, που προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και λέμε τώρα ότι έχουμε και στο πλευρό μας, θεωρητικά, μπορεί να μην ισχύει κιόλας, και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και γίνεται το τι γίνεται, και έρχεται στην Ελλάδα, μετά από πόσα χρόνια, έρχεται στην Ελλάδα το ΒΑΡ, η γραμμή του offside και οι ξένοι διαιτητές. Για αυτά τα πράγματα η δικιά μου η ομάδα δεν έχει κάνει αγώνα. Ο ΠΑΟΚ. Ωραία ερώτηση. Ναι, δηλαδή έκανε αγώνα ο ΠΑΟΚ. Αν δεν έκανε, εγώ να πω τι έκανε. Αν δεν έκανε αγώνα ο ΠΑΟΚ. Μέσα θα... από τις αδικίες και το τι έκανε. Και το τι θέλω έγινε, να πάω πάντα με τις λικοφιλίες. Πάντα πάω με τη λογική και σκέψη του άλλου. Εγώ να πω τι έκανε. Αν δεν έκανε, πες ότι δεν έκανε. Δεν θα ερχόταν αυτά δηλαδή λες. Πιθανόν όχι. Ωραία, όχι. Okay. Γιατί τόσα χρόνια δεν έρχονται τώρα, ας πούμε. Όχι, εγώ δεν θα σου πω για τον ΒΑΡ. Η απλή γραμμή του offside που είναι εδώ και πόσα χρόνια είναι στην Ευρώπη. Γιατί δεν έρχονται τώρα, ας πούμε. Έπρεπε να έρθει και νωρίτερα. Τέλος πάντων, αυτό που λέει ο φίλος νομίζω είναι ότι ο ΠΑΟΚ με το οποιοδήποτε κόστος έκανε την επανάσταση. Τότε που διακόπηκε το μάτς με τον Παπά, με το πέναλτι του ΜΑΚ που δεν δόθηκε κτλ. Δεν κατέβηκε να παίξει τον επαναληπτικό στο Καραϊσκάκι, ενδεχομένως να έχασε και ένα τελικό. Πιθανόν να μην περνούσε, γιατί ήταν 1-2 το σκορ, αλλά πιθανόν και να περνούσε, γιατί έχουν πολλά διπλά, ιδίως στο κύπελο, όπως λες και εσύ, μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι, στο κύπελο, ειδικά και τότε. Ενδεχομένως να έχασε ένα τίτλο ακόμα, ενδεχομένως και να μην έχασε, αλλά σήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης και μάλιστα έδωσε τεράστιο αγώνα. Θεωρούμε εμείς, μπορεί εσείς να μην το αναγνωρίζετε, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μερική ισονομία στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τα οποία ζήσαμε από πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες που είχαν πασαλόπηξη στα θεμέλια τους. Είπες ωραία λέξη, μερική.
Γιατί εμείς δεν είδαμε καμιά ισονομία. Ειδικά φέτος διαιτητικά δεν είδαμε καμιά ισονομία. Ούτε από την ΕΠΟ είδαμε καμιά ισονομία. Το μερική δεν εννοούσα ότι δεν είδε ο Άρης ή ο Πανιώνιος. Εγώ για την ομάδα με ενδιαφέρομαι. Ναι, ναι, ή ο Πανετολικός Εύνοια ή η συμμεταχείριση. Όχι εύνοια, ή η συμμεταχείριση. Πρόσεξε λίγο. Υπάρχει ένα καθεστώς, συγγνώμη που έχω διακόψει τον ακροατή, το δώσω το λόγο σε ένα λεπτό. Υπάρχει ένα καθεστώς στον ελληνικό χώρο, ιδίως στο ποδόσφαιρο, και μία κλίκα, ένα καλολαδωμένο γρανάζι, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξυλωθεί. Ποιος το έλεγχε εξ ολοκλήρου. Ποιος το έλεγχε αυτό το κάνει. Ποιος το έλεγχε, θες να πεις. Τώρα, αυτό ποιος το έλεγχε τώρα. Αυτή τη στιγμή που το έλεγχε, πάντα το έλεγχε η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, ωραία. Πάντα. Αυτή τη στιγμή ποιος έλεγε την ΕΠΟ. Πιο πολύ η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ. Γιατί, αυτή τη στιγμή γιατί θεωρητικά πάντα. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι παντοκρατορία του Ολυμπιακού η ΕΠΟ να είναι κόκκινη όλα υπέρ του Ολυμπιακού και να υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις και να στέλνουν το κάστρο στο κάστρο τον Ολυμπιακό. Δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα να γίνει ποτέ. Ούτε θυμάμαι καμιά ομάδα δορυφόρος του Ολυμπιακού από τις 7-8 που είχε να του κόβει βαθμούς μέσα στο πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι εσύ. Τον έκοβε όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Σπάνια. Εντάξει. Σπάνια. Όταν έκοβε το πρωτάθλημα, καμιά κέρκυρα, ξέρω εγώ. Όταν δεν είχε ανάγκη, έπαιρνε. Δίνω το λόγο ξανά στον ακρατή και με συγχωρείς, αδερφέ. Και στον ΠΑΟΚ δεν έγινε αυτό. Και στον ΠΑΟΚ δεν έγινε αυτό. Όχι, Τάσο. Όχι, Τάσο, τα λέτε πολύ ωραία. Λοιπόν, δηλαδή το συνέστημα του ΠΑΟΚ είναι αυτό, ότι εγώ ό,τι και να κάνω και έχω πάρει και την ΕΠΟ, θέλω να σου πω θεωρητικά, που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Και να έχω πάρει. Προσπάθησα και μέσω από αυτές εδώ τις λυκοφιλίες προσπαθώ να κάνω κάτι άλλο. Εάν θεωρητικά πούμε ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό έχουν κάνει αυτό εδώ το μέτωπο, ναι, θέλω να σου πω, αυτά ήρθαν επί των δικών μας ημερών. Αυτά τα καλά που προσπαθούμε, ας πούμε, να κάνουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ μαζί και τον Παναθηναϊκό. Ο Ζάχος λίγο τον μπερδεύει, γιατί έχει δίκιο να λέει την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Πόσο, παιδιά, δυνάστες δεν είναι αυτοί. Ναι, βέβαια. Γιατί ξεκίνησαν οι τρεις μαζί, Αλαφούζος, Μελισανίδης και Σαββίδης, να γκρεμίσουν την κόκκινη παντοκρατορία της Παράγκας. Και είπανε, εμείς θα έχουμε ένα κοινό στόχο για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, να φύγει αυτή η βρωμιά από το ελληνικό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα ο καθένας για την ομάδα του. Εγώ έτσι το θυμάμαι ότι είχε συμβεί. Και μάλιστα θυμάμαι τις αγκαλιές του Ιβάν Σαββίδη με τον Αλαφούζο στην τεσσάρα που φάγαμε στο κύπελο. Δηλαδή τώρα. Και επίσης θυμάμαι. Και με τον Νίκο, ολοκληρώνω, λοιπόν, και ολοκληρώνω, με συγχωρείς. Επίσης θυμάμαι. Μην λες συγχωρείς. Ότι επί ασπρόμαυρης ΕΠΟ, όπως τη λέτε, ο ΠΑΟΚ έχασε ένα πρωτάθλημα από τον Κομίνη και από τον Αρετόπουλο. Εντάξει. Και τον έστειλα στο ΚΑΣ. Δεν το δίκασε καν το πειθαρχικό της ΕΠΟ. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ να έχει δικείτο την ΕΠΟ και να δίνει ένα πρωτάθλημα χάρτινο ψεύτικο η ΕΠΟ στην ΑΕΚ και να στέλνει η ΕΠΟ το πειθαρχικό της ΕΠΟ τον ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Δεν γίνονται αυτά τα Νίκο, πράγματα. Περίμενε, πέρας, τόσο... Και δεν γίνονται, όχι γιατί το λέμε εμείς που είμαστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, φίλοι του ΠΑΟΚ. Το λένε τα γεγονότα. Το λένε. Το λέει η κατάληξη των αποτελεσμάτων που είχαμε. Ωραία, πρώτο θέλω ένα μήνυμα SMS ηχητικό κι εγώ που σου στέλνετε. Μελισανίδη! Μελισανίδης! Χάρτινη σε λένε ακόμη, Μελισανίδη! Μα τσάπα! Χάρτινη είναι. Ωραία. Δεύτερο. Το ένα δεν είναι ρητό. Εντάξει. Εγώ λέω να το στείλουμε. Δεύτερο, δηλαδή. Εκεί που το πα όμω τώρα, Ρεζάκο, τα κατάφερε τα αδελφία όλοι. Γιατί από τις 36 και μετά όλοι τα κατάφερα. Να του πεις το άλλο, Νίκο. Να του πεις, Μελισανίδη, τελικά του έσκασε στον μπάτσο ρε του Καρυπίδη. Σωστά είναι αυτό που λες. Ή υπήρχε μόνο φραστική βία, όπως κατέδεσε ο Δόδωρος στο αθλητικής βίας, ενώ είχαν γίνει δεκάδες κίτρινες εκπομπές εδώ από αρχιερείς του Άρη, δημοσιογράφους, που λέγανε ότι ο Άρης πρέπει να πάρει το μάτς στα χαρτιά. Γιατί υπήρχε χειροδικία, γιατί υπήρχε ο τραυματισμός του αξιωματούχου του Άρη και γιατί ο άλλος έπιασε από τα κάκαλα τον επόπτη. Τελικά δεν μας είπε γιατί ανέρεσε την αρχική του κατάθεση που είπε ότι με έδιρε, με χτύπησε, με κοπάνισε και μετά. Αυτό να του πεις, Νίκο. Το ξέχασα αυτό που θέλω να πω. Το ξέχασα αυτό που θέλω. Θα έλεγε κάτι στον Νίκο, το ξέχασα. Δηλαδή γιατί με τεφορμέ ήρθα από διακοπές και με τεφορμέ. Να μιλήσω, ρε. Να μιλήσω κι εγώ να πω. Έλα. Ήθελα να καταλήξω ως εξής. Ναι, κατέληξε γιατί έχει άλλες δύο γραμμές. Ναι, ναι. Είμαστε πραγματικά συμπολίτες. Είναι μικρή η πόλη μας. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Δεν είμαστε σαν την Αθήνα, ας πούμε.
είναι πιο μικρή πόλη και πραγματικά βιώνουμε την πόλη μαζί και την καθημερινότητά μας. Έχουμε μια άλλη σχέση. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι Αθηναίοι, γιατί τους έχουν βιώσει τους Αθηναίους, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ναι, με τίποτα. Έχουμε μια άλλη σχέση. Με τίποτα. Έχουμε μια άλλη σχέση. Εγώ τον κύριο Καρυπίδη τον συμπαθώ πάρα πολύ. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και εγώ αδυναμία τον έχω. Όλο με αυτό να συμπαθώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και θέλω πραγματικά, θέλω πραγματικά το καλό, το καλό, όποιο είναι αυτό, όποιο νομίζετε εσείς, οι Αριανοί και η διοίκησή σας, της ομάδας του Άρη. Και πραγματικά είσαι... δεν με πειράζουν καθόλου τα τετράμπαλα. Ναι. Δεν με μειονότητα, πειράζουν. Μειονότητα, είσαι Νικόλα. Δεν ακούγεσαι καλά, πρέπει να σε κλείσουμε. Πάντως, Νικό, αυτό το, θυμήθηκα αυτό που είχα, γιατί είπες για τα δελτία που είπες. Εμείς πάντως, Νικό, για να τα λέμε αυτά, εμείς πέσαμε για δελτία, έτσι. Εμείς πέσαμε για δελτία. Δεν είναι αδικές, δεν θα ακούγεσαι παλιότερα. Όχι, εντάξει. Ήταν ένα άλλο σύστημα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, αλλά εντάξει, εγώ δεν σου είπα να πέσει ο Πάο. Ξεκίνησε και ο Ντομπάτ ποτέ. Όχι, δεν ξεκίνησε. Τα φέραμε 13 λεπτά αργότερα τα δελτία. Δεν ξεκίνησε το μάτσο. Το μάτσο ΠΑΟΚ παίχτηκε όμως. Ναι, 13 λεπτά τα φέραμε αργότερα. Σου είπα ποια είναι η διαφορά. Ναι. Το ένα μάτσο δεν ξεκίνησε, το άλλο παίχτηκε. Σου είπα γιατί δεν ξεκίνησε, γιατί δεν περίμενε. Να σε καλά, Νικόλα. Γιατί δεν περίμενε 13 λεπτά ο Χαλκιδικιώτης. Ο Χαλκιδικιώτης κύριο Μπίκα. Πρέπει μαζί σου. Και γιατί ο αδελφό του κυρίου Τσαρούχα, του τότε πρόεδρου του Άρη, ο αδελφό του. Του Πατσατζή. Του Πατσατζή, του κύριου Τσαρούχα. Ο κύριος, δεν ξέρω πώς λέγεται, ο Τσαρούχας, ο δικηγόρος, ο συσδιοικής του ΠΑΟΚ, βγήκε και είπε και έκανε λάθος ατυχέστατη δήλωση στην τηλεόραση. Γι' αυτό πέσαμε. Πάμε στους δύο τελευταίους, παιδιά. Μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Αύριο θα τα πούμε με τους υπόλοιπους. Συγγνώμη, έστειλα πολλούς, αλλά δεν γίνεται. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Πρώτο τελευταίο. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε μου Τάσο. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλά, πέρα την τρεβήση. Δόξα τω Θεώ με τα παιδάκια μας εκεί, οικογενειακά ωραία, ήταν λίγο ξελαμπικάρα με. Δόξα τω Θεώ. Πώς τη βλέπει την ατμόσφαιρα γύρω γύρω του ποδοσφαίρου? Ναι, τι, πώς, δεν άκουσα. Πώς τη βλέπεις το ποδόσφαιρο γύρω γύρω την ατμόσφαιρα? Δεν θα αλλάξει τίποτα, Νίκο, μία από τα ίδια θα υπάρχουν. Όσο φίλε μου, καλέ, κάνω μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ, δηλαδή, παρακαλώ. Εδώ πέρα που ο μεγαλομέτρο χρόνος, πόσα χρόνια, πόσοι μήνες λείπει από την Ελλάδα? Πολλούς, πάνω από... Πόσους, πέντε, πόσους? Πέντε, τέσσερις, πέντε, κάπου. Όχι πέντε, όχι πέντε, εφτά είναι. Εφτά, δηλαδή από τον Ιανουάριο δεν ήρθε? Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Γιατί ρωτάω, εγώ είμαι απλός φίλαθλος, είμαι και ρωτάω. Γιατί δεν ήρθε, γιατί δεν ήρθε στην Ελλάδα? Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε. Εγώ ξέρω ότι όλα είναι εντάξει, όλα είναι πληρωμένα, κανείς δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν είναι πληρωμένα, έχει λάθος τα. Πώς δεν είναι πληρωμένα, ποιον κοστάει? Εγώ ξέρω πολύ καλά, και δεν θα πω κάτι, εγώ ξέρω πολύ καλά. Τα πράγματα τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι εδώ και τρεις μήνες είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή? Εδώ καταλαβαίνει το που παρακάτω. Εντάξει, ρε φίλε, αφού υπήρχε η υπόθεση με τον κορονοϊό, έπρεπε να γίνουν συζητήσεις για μειώσεις συμβολίων κτλ. Αυτό είναι ένα ωραίο έργο. Δεν είναι καθόλου ωραίο, για τα πρόβατα. Για τα πρόβατα. Για τα αντάματα, ρε φίλε. Για τα πρόβατα. Για τα πρόβατα, βρε αγάπη μου. Βρε παλικάρι μου, για τα πρόβατα. Μα δεν είναι πρόβατα. Δεν υπήρξε κορονοϊός, δεν είπαν ότι θα γίνουν μείωση συμβολίων σε όλε τι ομάδε. Αυτοί που φεύγουν, φίλε μου καλέ, έχουν τα πρόβατα υγεία. Βρεάλο, άμε ρε Νίκο, δεν πας από τον ένα στο άλλο. Λες ότι στον ΠΑΟΚ ήταν απλήρωτη και σου λέω, ήταν απλήρωτη δύο μήνες, ναι. Γιατί δεν μπήκαν οι μισθοί τους μήνες του κορονοϊού που υπήρχε το lockdown. Έπρεπε να γίνουν συζητήσεις για το πόσο μειώσεις θα γίνουν και τα λοιπά. Αυτό λέμε. Να τελειώσω. Παρακαλώ, να τελειώσω παρακαλώ. Τώρα εγώ. Ναι, τελείωσε όμως γιατί έχω άλλη μια γραμμή και πώς γίνεται τέλος εκπομπής. Εγώ εγώ περίμενα το σύνορα, δεν τερβιζάκω να πούμε. Ένα μισή λεπτό περίμενα. Τι έμα να πούμε. Περίμενε. Περιμένει κι άλλος όμως. Πάμε Νίκο. Εντάξει, τι έγινε που περιμένει. Έλα Νίκο μου, ναι, πάμε Νίκο. Από την ώρα που δεν είναι στην Ελλάδα, βλέπω εγώ το Αχινάνι που να πέφτει πολύ ομίχλη γύρω-γύρω από την Τούμπα. Τι ομίχλη, με τα γραφάρα έκανε. Του καλύτερο παίκτη σε ραπίδι βγαίνει. Αυτό ελεύθερο παίκτη είναι. Ελεύθερο παίκτη είναι. Τι έπρεπε να πάρει, παντρεμένο ή αραβωνιασμένο? Ελεύθερο παίκτη. Μια χαρά είναι ο ελεύθερο. Αφού είναι πρωτοπάροχο ο άνθρωπο αυτό, γιατί δεν κάνει μια μεταγραφή? Γιατί ρε φίλε, πρέπει να κοιτάξουμε και το financial fair play. Και δεν μπορεί να κάνει σε περίοδο πανδημία μεταγραφέ εκατομμυρίων. Γεια σου Νίκο, δεν έχουμε χρόνο, αύριο τα πούμε. Νικόλα, φιλιά. Είσαι πολύ άτιμα η ράτσα. Φιλιά, σ' αγαπάω πολύ. Σ' αγαπάω.
Ε, όχι κάτι τεράστια, δεν είναι. Τι να κάνω. Και 59 και 24 είναι και έχω έναν ακόμα. Με αγάπη στο λέω δηλαδή. Και τεκμηρίωση. Ξέρεις τι μ' αρέσει, το ηχόχρωμα. Ναι. Είσαι άτιμη ράτσα, πώς το είπε. Εντάξει, εγώ τον αγαπάω τον Νίκο, ας λέει. Δεν πειράζει. Ξέρει και τον αγαπώ. Ναι, πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Δύο λεπτάκια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, χαίρετε. Νάτος. Μια ερώτηση θέλω να κάνω μόνο και... στο φιλαράκι μου εκεί τον Πάουξη. Και μία δώρο. Κάτσε, γνωστή φωνή. Μία δώρο, έτσι. Ναι, ναι. Θα ήταν πιο εύκολο, δεν θα ήταν πιο εύκολο να πάρει ο Πάουκ πρωτάθλημα, αν και ο Άρης έπαιζε με ξένους διαιτητές με τις άλλες ομάδες. Γιατί θα ήταν πιο εύκολο? Γιατί θα ήταν πιο, πιο ισονομία στο ποδόσφαιρο. Γιατί να έχουμε ξένους διαιτητές? Εμάς η τοποθέτησή μας, αν εκπομπή και εμένα και του Ζάχου, ήταν ξένοι διαιτητές και ξένοι βαρίστες σε όλα τα μάτς. Πέρσι, λίγο το όνομά σου, αν και είναι γνωστή φωνή. Αντώνη. Από. Αγία Τριάδα. Ωραία. Πέρσι. Λεωφόρο στρατού δηλαδή. Πέρσι που έπαιξε, ναι. Πέρσι που έπαιξε μόνο ο Άρης τα δύο μάτς και ζητούσε ξένους όλα τα μάτς στα ντέρμπι. Υπήρχε μία από τον Μπάουκ, έτσι έστω κάτι ψήθυροι υπήρχαν. Αλλά ότι. Δηλώ. Ναι, υπήρχαν ότι είχε δίκιο. Υπήρχαν ότι είχε δίκιο, γιατί και όντως ο Άρης έπαιζε με την ΑΕΚ με Έλληνα. Και το Άρης Πάοκ ήταν και τα δύο με ξένους. Πάντως πιο εύκολο θα ήταν να πάρει πρωτάθλημα, φίλε, ο Πάοκ, αν ο Άρης έδειχνε τη μαχητικότητα που έχει δείξει στα μάτς με τον Πάοκ και στα μάτς με τον Ολυμπιακό, και δεν έχει 7 ή στα 7 μάτς που έχει δώσει από τη στιγμή που ξανανέβηκε από τη Β' Εθνική στην Α. Θα ήταν λοιπόν, πιο εύκολο πραγματικά. 6 ήταν. Κάτι 7. Που θυμάμαι. 7 πώς είναι μόνο, εγώ θυμάμαι το πιο μεγάλο παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου, ας πούμε. 50 χρονών είμαι. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένα Ολυμπιακό. Ναι. Ένα? Το 70 είμαι. Ναι. Ήταν ναι. Ένας Άρης Ολυμπιακός που έληξε στο 120 σε πρωτάθλημα. Πότε ήταν αυτό? Μέχρι να βάλει γκολ. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά ήμουν στο γήπεδο. Μέχρι να βάλει γκολ Ολυμπιακός και να κερδίσει, ας πούμε. Παίζαμε μπάλα. Πάντως, άμα το ψάξετε, θα το δείτε. Αντώνη, και στο Χαρλάο και στην Καρεσκάκη και τις μεγαλύτερες φαγές του Ολυμπιακού. Παραδοσιακά, εγώ θυμάμαι και τον Άρη και τους Αριανούς, εκτός αν δεν θυμάμαι καλά. Να τον μισούν τον Ολυμπιακό μέσα στο Χαριλάο. Μα και έτσι είναι και τώρα. Να τον μισούν φανατικά και δηλαδή μέσα στο Χαριλάο. Και το ίδιο είναι και τώρα. Από το μεγαλύτερο, πρόσεξε γιατί το έχω ξεκαθαρίσει, για να μην παρεξηγηθώ, από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, των Αριανών, εγώ το πιστεύω ότι είναι. Αυτό όμως που βγαίνει προς τα έξω, φίλε μου Αντώνη, και το χρεώνεται όλος ο Άρης, είναι και ο οπαδός, χωρίς να φταίει, είναι κάτι διαφορετικό, φίλε Αντώνη. Δηλαδή για μένα τον Πάοξη. Εγώ εισπράττω κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθάνεται το Αριανό για τον Ολυμπιακό. Με κατάλαβες? Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει. Και θα το δεχόμουν και εμένα να σου το πω κάπως αλλιώς για να το καταλάβεις. Όταν είχαμε τον Μπαμπά Γκαγκάτση διοίκηση στον ΠΑΟΚ, επί Ζαγοράκη, εγώ τα πήγαινα στο γήπεδο, πήγαινα με μισή καρδιά. Ξέρεις γιατί? Γιατί για μένα οπαδικά αυτός ο άνθρωπος που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Με δίκη Ζαγοράκη, ισοδυναμούσε εμένα, για μένα, σαν οπαδό. Σαν να έπεσα στη Γάμα Εθνική. Για μένα. Έτσι. Μαζί σου. Με κατάλαβες. Μαζί σου. Ναι, αλλά, κοίταξε τώρα τι μου λέει ο Ζάχος. Και ο κάθε Ζάχος. Και ο κάθε Ολυμπιακάκιας. Και ο κάθε Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια. Ότι είχες αυτό στη διοίκησή σου. Με κατάλαβες. Ναι. Είναι κάτι που πονάει. Με λίγα λόγια, αδερφέ Αντώνη, τα καρφιά βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μένουν. Ναι, αλλά πρόσεχε να δεις, εμείς δεν δώσαμε τότε, άμα θυμάσαι, στον τελικό τον αμυντικό εκείνο που είχε πάρει ο Ολυμπιακός μετά τα Βασιλίκια. Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τον Αβραάμ, μπράβο. Λοιπόν, τότε που θα του κάρβωνε ο Δοντίατος στο συμβόλαιο στα ποδητήρια, έτσι δεν έλεγε? Ναι, και ήρθε και το πήρε τα Βασιλίκια. Έλος πάνω. Έλος πάνω. Ό,τι θέλουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν με τον Κούδα. Ναι. Τότε που έγινε ψιλοεπανάσταση για να μην πάει κάτω και τελικά τα ακυρώσανε. Ακριβώς το ίδιο τρύπημα ήταν. Ναι. Ο Κούδας δεν έπαιξε ποτέ επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, να το πούμε. Όχι, αυτό, αλλά προσπάθησαν να τον πάρουν τα Βατζηλίκη κάτω. Είναι έτσι για δεν πάντα, το κατάφεραν κιόλα. Έτσι. Το ρίξανε και θηλυκό δίπλα, αν δεν το ξέρεις. Εμείς καταφέραμε να εξαφανίσουμε έναν Ηρακλή. Καταφέραμε να εξαφανίσουμε Καλαμαριά, Καβάλα, Δράμα, όλους αυτούς. Τους καταφέραμε να τους εξαφανίσουμε όλους. Για να τι? Για να κάνουν περίπατο οι άλλοι αθλητές. Πάντως, αν κάνουμε ένα γκάλο, Παντώνη, και κλείνουμε αυτό γιατί έχουμε τέλος εκπομπής. Πρέπει να πει ο Γιώργος Ζαγκόρας σε λίγο.
Αν κάνουμε ένα γκάλο, πρε παιδί μου, και βγούνε 100 Ολυμπιακοί, 100 Αεξίδες, 100 Παναθηναϊκοί, όχι Παοξίδες και Αριανοί, και τους ρωτήσεις, ρε παιδί μου, ποιον έχει αντίπαλο Ολυμπιακός παραδοσιακά από το 1924 που ιδρύθηκε μέχρι τώρα. Τον ΠΑΟ και τον ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό δάσκα. Τι πιστεύεις να σου πούνε. Πάντως, το ΠΟΚ δεν ιδρύθηκε για τον ΠΑΟ. Το ΠΟΚ ιδρύθηκε όταν πήρε το 28 το πρώτο σου πρωτάθλημα, φίλε. Ναι, όχι. Αν για θυμάμαι τον καλά, ή το 32 ή το 28 πρέπει να ιδρύθηκε. Ναι, εντάξει, όχι όμως για τον ΠΑΟ. Ιδρύθηκε για τον Άρη. Κάμπρα. Μέχρι εκεί κακό κάνατε. Ιδρύσατε το ΠΟΚ. Μην του δίνεις ασίστ. Γεια σου Αντώναρε. Του δίνεις ασίστ. Μην του δίνεις. Τον έδωσες εκεί καλά και φάω τελευταίο δευτερόλεπτο. Ωραίος άντερς. Ωραίος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους καλούς φίλους της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα εδώ στο αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 των FM. Αύριο πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαστε γεροί να είμαστε όλοι μας. Και εμείς και εσείς. Στις 9 για νέες κόντρες, νέες αντιπαραθέσεις, νέες συμφωνίες, νέες διαφωνίες. Εδώ με Ζάχο Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδη και Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο. Παίρνεις τον λόγο, προϋπάντησε το καλό μας φίλο. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα, με την παρέα του, έτσι. Χρήστο από Μόναχο, δεν σε άκουσα, μόνο μηνυματάκια. Πήρε, δεν μπορούσα να το βγάλω. Είχε 9 λεπτά διάλειμμα από τη δουλειά του άνθρωπος. Εντάξει, άμα είχε με δουλειά. Πήρε στο Messenger, δεν μπορούσα να το βγάλω το Χρήστο. Δουλειά, εφόσον θα τον ακούσουμε, επαναλαμβάνω, στην επόμενη εκπομπή. Έτσι. Γιώργος Αγόρας έρχεται, εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα περισσότερο από το να μείνετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Βάλτε μια ουσκάρα, ανοίξτε και μια μπύρα παγωμένη, αράξτε μπαλκονάτι, καναπεδάτι. Γιώργος Αγόρας με Ζουγκλάρα. Και σήμερα από ό,τι έχω μάθει θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Έτσι. Όπως γίνεται καθημερινά. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάκο Τρούλινγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.